Golazo. Έλα, έγραψε κιόλας. Λοιπόν, έλα, συντονιστήκαμε όλοι εδώ πέρα. Τώρα έκλεισε και τη μουσική να μας ακούτε καθαρά και πεντακόθαρα. Τι περιμένουμε και τι θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε τη Microsoft, την παλιά καλά, την παλιά καλή Microsoft του Xbox 360 και λοιπά, που έκλεβε το Alan Wake από τη Sony, που έπαιρνε το Halo από την Apple, που έπαιρνε το Mass Effect ως χρονική αποκλειστικότητα. Θέλουμε τέτοια πραγματάκια να δούμε. Καλό, χρυσό το Halo είναι μεγάλο franchise, ιδιαίτερα για την Αμερική, όχι τόσο πολύ για την Ελλάδα. Είναι μεγάλο franchise, ιδιαίτερα για την Αμερική, αλλά μόνο του δεν αρκεί, όσο και καλό να βγει το Infinite, που δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τίποτα. Καφεδάκι να φτιάξετε, όσοι μπαίνετε, φτιάξτε το καφεδάκι σας, γιατί θα είναι ωραία. Είναι μια ωρίτσα θα κρατήσει. Εκπλήξεις. Θέλω να δω το καινούριο παιδί μου, το καινούριο RPG της Obsidian. Θέλω να δω το καινούριο αυτό, να χαρώ το μάτι μου. Να δούμε το Fable της Playground, που λένε και τόσα χρόνια λέγεται για αυτό το Fable. Έχει στρώσει τόσο καιρό η Microsoft ένα χαλί. Με την εξαγορά των studios, που ανεβάζει και δείχνει συνέχεια παιχνίδια στα events, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν την έχουμε δει να κάνει αυτό το πουμ. Το μπαμ. Δεν την έχουμε δει να κάνει αυτό το ρημάδι το μπαμ, και αυτό ακριβώς περιμένουμε σήμερα. Να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο. Το ότι δεν είναι στην Ε3 και θα έχουμε πολύ λιγότερη παρουσίαση να βγαίνουν στη σκηνή και λοιπά, και θα είναι τρέλερ στο τρέλερ, όπως περίπου ήταν και στη Sony, βοηθάει αυτό το πράγμα. Οπότε θέλουμε να μας ρίχνει σαγόνια. Θέλουμε το Horizon της Microsoft. Ποιο θα είναι το Horizon της Νομίζω το Microsoft? είπαν κιόλας, νομίζω το είπανε. Ποιο? Ότι θα δείχνουν συνεχώς τρέιλερ όλη την ώρα. Το είπαν Ναι, δεν αυτό. γίνεται και διαφορετικά Δεν θα λόγω έχουν του concept. συνεντεύξει με developers. Ναι, λόγω του concept δεν γίνεται και πολύ διαφορετικά. Είναι μια ωρίτσα, και για να είναι μια ωρίτσα είναι συμπυκνωμένο πολύ. Ναι, και αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία της Microsoft. Να δείξει κάτι που να πείσει, όχι εμένα, που θα παίξω το Halo, γιατί θέλω να παίξω το Halo, να πείσει, ξέρω εγώ, το The Stunning. Για να πει, ναι, ρε φίλε, θέλω να πάρω κονσόλα Microsoft, θέλω να πάρω και Game Pass για να παίξω Day One το τάδε παιχνίδι. Πλέον η αλήθεια είναι ότι μετά αυτόν τον αχταρμά που δημιούργησε στην αρχή της γενιάς αυτής η Microsoft, πλέον έχει μια πρόταση στην αγορά. Αυτό ήταν που δεν είχε τόσο καιρό η Microsoft, και αυτό ήταν η πρόταση στην αγορά. Η πρόταση της αγοράς λοιπόν είναι μια κονσόλα η οποία έχει μια πολύ ανεπτυγμένη και καλή υπηρεσία, όπως είναι το Game Pass. Συγγνώμη για το PlayStation Now, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, δεν γνωρίζω τι παίζει. Γιατί και στο εξωτερικό παίζει μπάλα αρκετά η Sony, και μπορείς να παίζεις day one όλα τα αποκλειστικά της. Αυτό είναι η αγορά της. Και για να το στηρίξει πρέπει να δείξει παιχνίδια. Πρέπει να δείξει παιχνιδάρες, όχι απλά παιχνίδια. Πρέπει να δείξει παιχνιδάρες, παιδιά. Πρέπει να μην σταματάς να λέει αυτό θα μπει και στο Game Pass μεγάλα AAA παιχνίδια. Με χαμηλές προσδοκίες στο Halo. Όχι, πλέον δεν θέλω χαμηλές προσδοκίες, παιδιά, από τη Microsoft. Τελείωσε το καντήλι της. Τελείωσε. Φρέσκα κουλούρια θέλουμε τώρα. Τελείωσε. Μπαίνεις στη γενιά ή μπαίνεις στη γενιά ή δεν μπαίνεις. Και λοιπά. Κοίτα, το Halo είναι μεγάλο στοίχημα. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τη Δεν είναι, Microsoft. εντάξει. Τώρα, το Halo θα το πάρουν. Με το Halo δεν γάμισε ποτέ κανείς. Θα το πάρουν αυτοί που παίρνουν τόσα Θα σου χρόνια πω, Xbox. Δεν θα πείθουν κανένα θυμάσαι από τι τη Sony. κράξιμο φάγαμε με το 5. Βρε, Τι ναι, κράξιμο φάγαμε με το 5. θυμάμαι, αλλά με το Halo δεν γάμισε ποτέ κανένας. Δεν αρκεί να πείσεις εκτός την Xbox κοινότητας να πάρουν μόνο για το Halo. Δεν αρκεί. Θέλει παραπάνω. Θέλει κι άλλα. Ό,τι της έλειψε αυτή τη γενιά πρέπει να το πάρει πίσω. Ένα καλό Hellblade 2, λέει ο ένας Γιώργος, και ένα δυνατό RPG. Δεν είναι ικανά για να αγοράζεις όμως την κονσόλα, θες πολλά παραπάνω. Αυτό λέω. Το στοίχημα εδώ αυτή τη φορά στη Microsoft είναι η υποσχετική που θα δώσει. Όταν η Sony ξεκινούσε την γενιά, έδωσε μια υποσχετική σε αυτό που θα έπαιρνε στην κονσόλα. Σου έλεγε, έλα σε εμάς που θα έχεις την πιο ντουμπανή κονσόλα και την πιο φθηνή κονσόλα, και έχεις παράλληλα να παίξεις παιχνίδια όπως το Final Fantasy VII, όπως το Last of Us 2, όπως το Horizon. Έδινε υποσχετική ότι ξέρεις κάτι, θα πάρεις αυτή την κονσόλα και θα έχεις τα πάντα, ρε παιδί μου. Παιχνίδια που δεν τα βρίσκεις αλλού. Τέτοια Microsoft περιμένω. Τέτοια Microsoft. Όπως έκλεβε το Alan Wake. Τέτοια Microsoft θέλω. Άμα δεν μπορεί να το κάνει, εντάξει. Με συγχωρείς Microsoft, αλλά για άλλη μια φορά έκανες ένα πολύ ok event, θα λέμε. Δεν θα πούμε ποτέ Πόσα να. παιχνίδια, πόσα παιχνίδια λες να δείξει στο Game Pass, δηλαδή όπως είχε κάνει πέρυσι που είχε πει θα προσθεθούν αυτά τα 60 παιχνίδια στο Game Pass. Τα 60 Το παιχνίδια. θυμάσαι αυτό, έτσι. Ποιο, πες μου για να καταλάβω, ξαναπες μου.
Είχαν κάνει πέρυσι στο Μεξικό, νομίζω, που είχαν πει ότι αυτά τα 60 παιχνίδια θα μπουν σε 5 μήνες στο Game Pass. Ναι. Λες να κάνει κάτι τέτοιο πάλι. Κοίταξε να δεις. Για αρχή το Game Pass πάλι πρέπει να το ισχυροποιήσουν όσο πολύ. Βγήκε η φήμη ότι θα βγάλουν πλέον το Gold μέσα από το Game Pass. Το έχω πει εδώ και κάνα 2 χρόνια αυτό, ότι πρέπει να τελειώσει αυτή μακάρι, η μακάρι αυτό, αυτή μακάρι. υπηρεσία Gold. Αλλά βέβαια αυτό είναι από τη μία καλό και από τη μία κακό, γιατί βλέπω να αυξάνεται η τιμή. Έτσι. Έχει αρχίσει το pre-show, δεν βλέπω κάτι. Ο Killin, μωρέ, που κάνει, που εντάξει, μιλάμε ναι, με ό,τι YouTubers βλέπεις είναι. μου λες, έχουν βάλει ήδη το Dragon Quest στο Pass. Γεια σου ρε Μπάμπη. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι άμα βγάλουν το Gold Pass θα αυξηθεί η τιμή. Γιατί θα περιέχει και τα δύο, αυτό είναι λίγο κακό. Αυτό που περιμένουμε είναι αυτό, πούμε, να σκάσει ένα Ninja Gaiden αποκλειστικότητα. Είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, χάρτη για τη Microsoft. Και σε Game Pass και όλες να ξέρεις ότι το παίξεις πρώτο κλπ. Να σκάσει ένα, ας πούμε, μια αναβίωση του Scalebound, περιμένουμε εδώ. Τι ωραίο που θα ήταν να βρούμε ένα Scalebound ξανά. Perfect Dark. Perfect Dark, μπράβο, Fable. Τέτοια παιχνίδια, να μας δείχνουν τέτοια παιχνίδια. Έχει τα είχε και πλέον, έχει τα studio, δεν έχει δικαιολογία να μην μας δείξουν τίποτα. Είναι δύσκολο, γιατί το ότι αυτό που έκανε η Sonic με το PlayStation 4 δεν χτίστηκε σε 1-2 χρόνια. Όλο αυτό ήταν μελετημένο από το τέλος του PlayStation 3. Και για να το δούμε και στη Microsoft αντίστοιχα, θέλει καιρό να το δούμε, αλλά μπορεί μέσα ένα σημείο να το δείξει. Γεια σου ρε Γιώργαρα, γεια σου ρε φίλε. Τι έλεγα. Πες μου εσύ Γιώργο, τι άλλο, πες μου. Τι άλλο θες να δεις. Α, για το Κοίτα, Elden για Ring μένα ρε το, φίλε, όπως... για το Elden Ring θα ήταν ωραίο Elden να Ring δεν θα δούμε, μάλλον, έτσι 9% φίλε, δεν θα βέβαια, δούμε. Τι και βέβαια ένα. όλοι αναπαράγουν αυτόν του Insider, τέτοια εγώ... Είναι, αλλά είναι πολύ καλό Insider, εγώ δυστυχώς, πάντως και όταν το είδα... Πριν αρχίσει το pre-show έχω σφάξει 2 κότες από τον κήπο και 2 λαούς. Όλοι έχω μας. Κάνει τα βουντού όλοι μου. Μας. Έχω κάνει τα βουντού μου για να βγει το το καμένο Elden Elden Ring να το δούμε, ρε πούστη μου. Λοιπόν, ο Γιώργος δεν έχουμε λέει... δει τίποτα από αυτό, μόνο teaser. Ναι, μόνο αυτό που είχαμε δει τότε στην E3 της Microsoft. Το XGP Ultimate έχει ήδη και τις δύο συνδρομές σε ένα και το PC. Άμα το βάλουν ελάχιστα πιο πάνω και δώσουν και XCloud θα καβλώσω. Για να δούμε. Άντε πώς θα το ισοχωροφήσουνε. Ένα DMC από την Ninja Theory δεν γίνεται, ρε φίλε, DMC, αφού το έχει η Capcom. Εκτός να μην νοικιάσει τα rights, αλλά δεν νομίζω. Γιατί να μην γίνει multi-platform. Χτυπάει έχει... πολύ η Ιαπωνία ο Phil Spencer από ό,τι έχει Hellblade, γίνεται έχει τελευταία. Hellblade. Έχουμε Hellblade έτσι κι αλλιώς. Χτυπάει λέει, πολύ η Ιαπωνία ο έχει... Spencer. Θα τα δούμε από αλλού την... Ξέρεις τι θα ήταν ωραίο, Γιωργάρα. Ξέρεις τι και στο chat, σε όσο τι? Τώρα είστε. Ένα Lost Odyssey remake, παιδιά. Ένα Lost Odyssey remake, παιδιά, θα ήταν τρομερό. Για όσο θυμούνται, το Lost Odyssey ήταν, επειδή λέμε για Ιαπωνία, ήταν τότε, επί εποχές Xbox 360, που η Microsoft κοιτούσε ανατολικά και έπαιρνε RPG γιατί ήθελε να κατακτήσει την Ιαπωνία. Δεν τα κατάφερε, έβγαλε δυνατά, 2 δυνατά RPG, το Lost Odyssey και το Blue Dragon, και είχε πάρει και τα δικαιώματα μόνο για την Ευρώπη-Αμερική του Tales of Vesperia. Αυτά τα 3. Ήταν το τρίπτυχο για να κατακτήσει την Ιαπωνία. Τελικά... Ρίχτα όλα, παιδί μου! Πού είσαι, ρε! Κύβους. Να είσαι καλά, Γιωργάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συνδρομή. Καλησπέρα σε Σαλονίκη. Κάνει και διάφορα πράγματα, ναι, σας παρακολουθώ, Τζίμι. Ναι, ρε Κοσμά, εννοείται, ρε φίλε. Εδώ είμαστε και για να συμφωνούμε και για να διαφωνούμε. Άμα θέλουμε να μας γλύφετε πατόκορφα, αφήναμε μόνο τους δικούς μας. Εννοείται. Σαλονίκη και εδώ, Νάτος και άλλο Σαλονίκη. Δεν υπάρχει μέχρι. Παιδιά, άμα δείτε τις πωλήσεις του Xbox One στην Ιαπωνία, παίζει να είναι 20 κονσόλες τη βδομάδα. Τίποτα. 100 κονσόλες το μήνα, ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι, αφού υπάρχει Nintendo και Sony εκεί πέρα. Τι να χτυπήσει. Τίποτα, τίποτα, να χτυπήσει. Τίποτα, τίποτα. Εδώ δεν μπορεί να. Αυτή η γενιά δεν έπιασε την Αμερική, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, πια στην Ιαπωνία. Τώρα προσπαθεί να ξαναπάρει τα 9 της Αμερικής που τα κράτησε η Sony αυτή τη φορά. Με τα Call of Duty κλπ. Γεια σου, Γερ Κιν. Λοιπόν, 18 λεπτάκια έχει ξεκινήσει. Έχει καμιά άλλη ανακοίνωση. Παπούτσια από τον Τόμπους. Από ό,τι βλέπω δεν έχει τώρα, δεν έχει ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα του show, παιδιά, θα φύγει και το βίντεο και τα όλα τα λοιπά. Θα μιλάω μόνο με φωνή για να μην χάσουμε, είναι ωραίο. Μου αρέσει να το έχουμε πιατό, έτσι. Ο Γκόλιθος περιμένουμε, παιδιά, να μπει σιγά σιγά. Δείχνουν κάτι τώρα, δείχνουν κάτι τώρα όμως. Πες μας live, είσαι αλλά μες στο ραδιόφωνο.
Πρώτες εντυπώσεις, λες και κάνω σχολιασμό ποδοσφαίρου. Ναι. First person μου μοιάζει, είναι σαν το My Little Neighbor μου θυμίζει κάπως. Εντάξει, από το βλέπω. Γεια. Λοιπόν, γεια σου ρε Άλεξ, γεια σου. Είναι έχει ωραίο καστικό πάντως. Ο Μαντραβίλης ο Άλεξ, καλώς τον. Λοιπόν, ο Γκόλιος, παιδιά, έχει μπλέξει με τη δουλειά, περιμένω να μπει, θα μπει, μπορεί να μπει και όταν έχει αρχίσει. Τον περιμένω δηλαδή. Του έχω στείλει συντεταγμένες. Δεν κρατιέμαι, μια αλήθεια είναι. Ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Ναι, Hello Neighbor δείχνει τώρα. Hello Neighbor. Τι Hello, α, νομίζω ότι βλέπεις Hello Neighbor και έβγαλε λέω. Όχι, Hello, Hello. Εντάξει, αυτό, εντάξει. Καλό παιχνιδάκι έτσι για να παίξεις δύο ρίτσες, ωραίο. Νομίζω ότι έβγαλε καμιά έκδοση Halo με Neighbor. Πάντα είσαι να σε κυνηγάει ο Master Chief. Εγώ θυμάμαι τότε στην Ε3 την περσινή ήταν που δείχνανε τα Gear Pop. Και είχαμε μείνει όλοι μαλάκες. Ναι, ωραία ήταν αυτά. Έλα ρε, τι δείχναμε ρε φίλε. Για κινητό ρε φίλε, να παίξει ένα ωραίο παιχνιδάκι. Το σώσανε, ναι, αλλά για κινητό δεν βγήκε αυτό. Εντάξει, πρέπει να πεις το πρισό αυτό. Δεν θα δώσουν Elden Ring ρε πούστη Άλεκ, δεν θα το δώσουν, είπαν. Κοίτα, από εκπλήξεις τώρα κάτι θα σκάσει. Τιμή δεν βλέπω πάντως, βλέπεις εσύ να λέει τιμή. Τιμή μάλλον δεν πιστεύω να ανακοινώσουν, θα την πάνε τελευταία στιγμή με τη Sony τη τιμή. Εγώ πιστεύω δεν σκακέρα, η σκακέρα είναι πολύ άγρια. Βέβαια έτσι έλεγα και με το στο PlayStation το event ότι δεν θα δούμε παιδιά κονσόλα, το έχουν πει δεν θα δούμε κονσόλα. Και τσουπ στο τέλος πάρτα. Πάρε την κονσόλα αυτά και αυτά. Όλοι οι Elden Ring περιμένουν έτσι. Λοιπόν, όποιος γουστάρει ο Γιώργος θα θέλει να μπει μετά να μιλήσει που θα κάνουμε μετά όταν τελειώσει το τέτοιο. Όποιος γουστάρει. Του στέλνω μηνυματάκι μετά. Ναι, όποιος γουστάρει μετά να μπει και να πει αυτά που είδαμε, πώς το φανήκανε. Θα πούμε και εμείς φυσικά κλπ. Μπαίνει, κάτσε να βάλουμε ένα link στο Giga Show και αφήνει ένα μηνυματάκι, παιδιά, και κατά διάρκεια, ρε παιδί μου. Παιδιά, θέλω να βγω να μιλήσω, τα έχω πολλά μαζεμένα. Οπότε, κάτσε να πεις ένα link. Εδώ, Gearspop. Paste. Ωραία. Όποιος θέλει, αφήνει μηνυματάκι εδώ και μετά το show, όταν τελειώσει και θα πούμε να τελειώσουμε να δούμε τι είδαμε, αυτά που είδαμε, να βγει και να μιλήσει. Όποιος γουστάρει, μηνυματάκι στο Giga Show. Gears Pop. Εγώ περιμένω, παιδιά, το να βγει στην κονσόλα το Gears Tactics. Εγώ είμαι φανατικός με αυτά. Περιμένω πώς και πώς να βγει. Εδώ μου άρεσε εμένα του καμένου το Killzone Liberation, πώς λεγότανε. Ένα που είχε βγάλει η Sony στο PSP. Μ' άρεσε πολύ. Ήταν καμένο. Ειδικά. Οχ. Fable. Έχω απορία να δω πώς θα είναι και το ένα Fable της Playdead, ρε παιδί μου. Η Playdead είναι αυτή, για όποιους δεν ξέρουν, είναι της, τον Forza και έχει πει εδώ και καιρό ότι θα κάνει ένα open world και εικάζουμε εμείς ότι είναι το Fable. Δηλαδή δεν χωράει ο νόμος ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Fable είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι. Εγώ τα παρομοιάζω σαν τα Zelda της Microsoft. Όχι σε δομή παιχτική, ρε παιδί μου, πώς παίζει κλπ. Αλλά σαν φιλοσοφία κλπ. Είναι έτσι ένα παραμυθένιο πράγμα. Το Fable εμένα μου αρέσανε. Μ' αρέσουν προσωπικά. Τον ήχο το δικό μου. Ναι, έχει βγει για το PC όμως μόνο έτσι. Γεια σου, ρε Red Black. Το Gear Static, ναι. Ναι, Μίτσο, πολύ δύσκολο. Εύκολο είναι για κάποιον να αλλάξει κονσόλα. Βέβαια, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κονσόλα κλπ. Εντάξει, άμα μπορείς. Πάρε πρώτα, ρε παιδί μου, μια κονσόλα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μην πάρω. Να μην παίξω τα πάντα, ρε παιδί μου, αν μπορώ. Και εγώ θα πάρω, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή τα έχουμε κανονισμένα έτσι με το Μάκη και λόγω του καναλιού, εγώ θα πάρω το Xbox. Ό,τι και να δείξει, θα πάρω το Xbox και ο Μάκης θα πάρει το PlayStation 5. Άμα δεν μου δείξει κάτι ενδιαφέρον, θα έπαιρνα με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμή, θα έπαιρνα PlayStation 5. Αλλά θέλω να πάρω να τα ξέρω όλα, ρε παιδί μου. Θέλω να τα παίξω όλα. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου, ποια είναι η κονσόλα. Αλλά σε δένουν κιόλας. Βλέπεις το Μάικ, ας πούμε, τον έχει δέσει πάρα πολύ η Sony με τα τρόφις. Θέλει να πάει και στην επόμενη γενιά και να συνεχίσει να μαζεύει πλατίνες με το ίδιο Gamerscore. Είδατε πώς λειτουργούν οι εταιρείες και πώς σε κλειδώνουν κάπου. Έτσι. Είναι εύκολο. Εντάξει, οποιοδήποτε παιδιά έχω ξαναπεί σε πολλά stream και πατάτα με δύο χειριστήρια να μου δώσετε, θα παίξω. Θα παίξω. Θα βρω τρόπο να παίξω. Δεν είμαι Sony. Παίζω όπου γουστάρω και ό,τι μ' αρέσει. Έτσι, ό,τι γουστάρω και όπου μ' αρέσει. Πιο εύκολο να πας από πλήση στην Xbox δεν μπορώ λόγω του πολύ καλού Game Pass. Κοίταξε, Άλεξ, δεν έχουμε τον Audi στην Ελλάδα που θα είναι παρόμοιο, οπότε... Ναι. Πού είσαι? Ήρθε και αυτό. Ήρθε και η Δάφνη. Ήρθε και η Δαφνάρα.
Να δει την παρουσίαση. Ναι, ναι, μάλλον δεν θα δούμε μάλλον Elden Ring. Γιώργο, μ' ακούς. Λέει, τι δείχνει, ρε. Ναι, ναι, σ' ακούω. Λέγε εσύ, τι δείχνει. Περίμενα να σου πω μισό λεπτό γιατί βγήκα. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα background κλπ. Όπου ο ανταποκριτής μας από μέσα από τη Microsoft. Δείχνει τη φάτσα αυτού. Δείχνει τη φάτσα αυτού του Κίλι τώρα και έχω πιτζάρι. Καλύτερη, κοιτάξτε καλύτερη φάτσα. Έχετε δει καλύτερη φάτσα. Δεν βλέπω αυτού. Κουβέντα κάνουμε. Ναι, μου ρε. Πειράζει, παιδιά, εμείς θα δούμε όλο το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι και το. Όπα, δείχνει καινούριο παιχνίδι. Κάνει world premiere, για να δούμε. Κάτσε, κρατάτε, ντρέπονται λίγο. Έναν Ιαπωνέζο δείχνει. Ναι. Ο από τη Square Enix είναι αυτό. Square Enix, ναι. Μισό γιατί λέει, έχει με φανταστεί. Το Balan. Περίμενε. Balan Company. Τι είναι αυτό. Είδα από τον τίτλο μου φαίνεται πολύ αντικαβλέ, ρε φίλε. Τι Balan Company, ρε φίλε. Μου θυμίζει και τον τίτλο που είχε βγάλει η Square Enix, νομίζω. Το. Πώς λεγόταν το. Infinity, ένα JRPG, μια μαλακία το. Η Ιαπωνεζιά είναι καθόλου η Ιαπωνεζιά. Endless Infinity, ατελείωτη. Γάμο τα φελάκια μας. Εντάξει, για να μην χωρέσεις, παιδιά, ό,τι ακούτε τώρα, ό,τι ακούτε είναι μαλακίτσα. Για να μην χωρέσεις το μεγάλο το game show, είναι μαλακίτσα. Δεν έχουμε και ψιλοντρία φέτος, οπότε αυτά μας έχουν μείνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο μεγάλο event της Microsoft. Δεν έχει κάνει ένα δικό της, εκτός από το εκείνο που είχε δείξει τα third party. Για δικό της είναι το πρώτο μεγάλο event και όλες οι προηγούμενες ανακοινώσεις ήταν μέσα σε άλλα event. Πω, το Quiet Man, το είχαν βάλει και τα παιδιά. Ναι, βρε, μα είναι λογικό. Εγώ δεν κατακρίνω ποτέ άμα κάποιος γουστάρει τη Sony. Η Sony το έχει παίξει πάρα πολύ καλό το χαρτί της μέσα στα χρόνια. Και λοιπά, και δικαίως. Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε, μας έχει φερθεί πάρα πολύ σωστά. Αλλά να κοιτάμε και λιγάκι και τα άλλα, είναι να μην είμαστε έτσι. Έδειξαν WD3, τι είναι το WD3 ρε, μοιάζει WD40. Και ναι, το είπαμε, το Dragon Quest θα μπει στο Game Pass, που είναι, μπαίνει και πρώτη φορά στο Xbox. Στο Xbox. Βάζει ακόμα αυτοί οι Ιάπωνες. Walking Dead, τρίτη σεζόν βάζει. Πες μου ότι γίνει αυτό το πράγμα. Πες μου ότι γίνει αυτό. Α, Watch Dogs 3. Watch Dogs 3, τι εννοεί. Στο Game Pass. Α, ή γενικά το δείξανε. Γενικά μάλλον θα λέει ότι Watch Dogs. Ναι, το δείξανε. Ναι, μου εντάξει. Βαλχάλα θα δείξουν, είμαι σίγουρο. Cyberpunk θα δούμε. Πόσο πράγματα να δείχνουν. Balan Wonderworld. Πόση ώρα είναι, μία ώρα είναι παρουσίαση. Μία ώρα θα είναι συμπυκνωμένο. Στα Ταλενόρ. Γεια σου ρε Ραφαήλ, άμα μπήκε ο Ραφαήλ, δεν θέλω τίποτα άλλο από το stream. Άμα μπήκε ο Ραφαήλ, Ραφαήλ, σε θέλω μετά να βγεις, να μας πεις πώς σου φάνηκε. Ο Ραφαήλ έκανε και πάρα πολύ ωραία, τώρα βάλε, άμα μπορείς Ραφαήλ, δεν μπορώ εγώ, βάλε το YouTube σου το κανάλι. Έχει κάνει κάτι ωραία στριμάκια με το Halo, όποιου γουστάρετε και κόβετε φλεβίτσα. Και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Ναι. Και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Βάλτε, πηγαίνετε να το δείτε, να χαλαρώσετε, να προετοιμαστείτε για τα Halo. Αν δεν βγω, έχω πάθει κανένα. Να τον μαζεύουμε με αυτό, ναι. Γεια σου, Γεωργαρά. Μα μπήκε ο Καρατσεμούλ, μπήκε και ο Ραφαήλ. Εντάξει, έχω κλείσει, παιδιά. Έχω κλείσει σήμερα. Όχι, παιδιά, δεν θα μιλάμε. Ξέρω. Παιδιά, δεν είμαστε και χθεσινοί. Ξέρουμε, δεν είμαστε και χθεσινοί. Ω, Νίκος. Κοίτα, μπορεί να φύγει μια ανακοπή στο Halo. Άμα είναι τόσο καλό, ρε φίλε, το Halo, όσο λένε. Μπορεί να φύγει καμία ανακοπή. Το Halo είπαν θα δείξουν gameplay, έτσι. Το Halo θα δείξουν, είπαν gameplay. Είπαν campaign. Ναι, single player, όχι multi. Και στο Ninja Gaiden θα δείξουν. Όχι, στο Fable. Στο Fable θα δείξουν engine trailer με τις μηχανές γραφικών. Μακάρι. Οπότε είσαι καλυμμένος, ρε Γιώργο, και chat με Halo, Hellblade, Ninja Gaiden και Fable. Αυτά τα τέσσερα μα δείξουν. Εγώ θέλω να είμαι καλυμμένος με 10 παιχνίδια. Ναι. Έχουν 15 στούντιο, έτσι. Ναι. Να δείξουν 10 παιχνίδια τα οποία να είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή έχουν δύο shooters φυλές στη Microsoft και ένα racing παιχνίδι. Mm. Τα Gears, τα Halo και το Forza. Ναι. Δείξτε ένα Fable, ένα μεσονικό, δείξτε ένα RPG, να δείξουν ξέρεις ποικιλία. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Εγώ θέλω να δω για RPG, όλα τα γούστα. Το RPG της Obsidian, εγώ να σου πω την αλήθεια. Περιμένω πάρα πολύ να μάθω νέα, μακάρι να το δούμε σε αυτό και δεν θέλω να είναι τύπου grounded που είδαμε.
Ναι, εννοείται ότι περιμένουμε και καινούργια IP. Το έχουμε πει, έχω ξεκινήσει από την αρχή, έχω χώσει στην αρχή. Και εγώ δεν είμαι καημένο. Έχω πει από την αρχή ότι δεν είμαι καλυμμένο από τη Microsoft. Θέλω την παλιά Microsoft που έπαιρνε. Και κάνει ένα καινούριο στούντιο, θα δείξει. Exclusive κλπ. Κάνει ένα καινούριο στούντιο, μάλλον την Bloomberg που φτιάχνει το Medium. Κατά 90% ναι, θα ήταν αγοράσει και θα γίνει ανακοίνωση. Α, ναι, θα γίνει ανακοίνωση, λες. Ωραία. Το Medium είναι, κάνει τέτοιο λάθος, φίλε, στην παρουσίαση της Microsoft τότε, που παρουσίασε ένα παιχνίδι και δεν είπαν ποιο είναι exclusive, ποιο είναι time exclusive. Ναι. Το Medium είναι, νομίζω, αποκλειστικό για πάντα. Αυτά είναι αποκλειστικό για πάντα στη Microsoft. Αυτά δεν θέλω. Τέτοια δεν θέλω. Τέτοια δεν θέλω. Θέλω δυνατά πράγματα. Να είμαστε μετά και να λέμε, έλα, Sony, κάνε και εσύ τα δικά σου, να αρχίσουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Crypto Skies, πολύ ωραίο το Crypto Skies. Να πέσει πολύ ωραίο το Crypto Skies. Και τώρα, α, και θα δείξει και Flight Simulator. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Θέλω να δω οφθαλμόλουτρο Flight Simulator, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φίλε, θέλω να παίξει ο Μάκης στο Flight Simulator και κατά τη άκου. Και 12 παρά 20 την ώρα που πετάει το σκουπίδι, που περνά το σκουπιδιάρικο έξω από το σπίτι του, ναι. Να πάει με το αεροπλάνο έτσι πάνω στο σκουπιδιάρικο, να τα σπάσει όλα. Που όχι. Του καταστρέφει κάθε live. Α, ναι. Εγώ θα βγει με τον τρόνο να πάει στο σπίτι του Στάμου, ρε, να τον κυνηγάει. Όταν φεύγει. Ναι, 12 και 5. Λοιπόν, ο Χριστός Σκοτήρας λέει Quantum Break 2. Όχι. Alan Wake 2. Όχι, Quantum Break. Βαρετό. Όχι. Rise 2 είναι πιθανό να δείξουν Rise 2. Rise 2. Αυτό το παιχνίδι το έχει παίξει. Δεν το έχω παίξει το Rise 2. Έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά. Εγώ δεν είμαι fan τη Crytek, παιδιά. Δεν μου αρέσει το gameplay τη Crytek. Κοίτα, έχει από τα καλύτερα γραφικά που έχω δει ζωή μου. Έτσι. Απλά πάντα το παιχνίδι, Crytek, αλλά δεν μου. Στην πρώτη ώρα με την πέμπτη ώρα είναι το ίδιο ακριβώς gameplay και αυτό με χάλασε. Γι' αυτό εγώ δεν το παίζω. Δεν γιατί έχει πλούσιο ξέρω gameplay. Είναι Crytek. Γι' αυτό δεν μου αρέσει και θέλω να το παίξω γιατί ξέρω ότι είναι Crytek. Τέλος πάντων, πολύ ωραία μάχη. Μακάρι να δείξουν. Να δούμε μου άρεσε το Rise, απλά έχει κακό gameplay για μένα. Δεν με κέρδισε τόσο. Ήταν παιχνιδάρα, δεκειμένο. Βγήκε, ωραίο ήταν, ωραίο θα ήταν. Ήταν, κοίταξε να δεις, βγήκε σε λάθος στιγμή για τη Microsoft του Rise, όταν έτρωγε ξύλο και με το που άνοιγε το στόμα του ο οποιοσδήποτε στη Microsoft. Βέβαια τα ήθελε την πάπαθε, έτσι. Τα ήθελε. Μην ξέρετε λίγο χαμηλά. Πόσο πιο ψηλά να είμαστε. Εντάξει, παιδιά, δεν μην αγχώνεστε, έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε πάρα πολύ να ακουγόμαστε. Και στο stream γράφει κανονικά όποιοι θέλουν να ακούσουν μετά. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Λες να πάθει κανένα Don Matrick ο Phil Spencer? Όχι ρε. Τώρα στην πιο σημαντική παρουσίαση να πάθει κανένα Don Matrick. Ναι, νομίζω ο Phil Spencer ξέρει να το έχει αποδείξει ότι το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά το ζήτημα από τότε που ανέλαβε. Φαίνεται και η τρίχα η Greek Lover. Λοιπόν, κάτσε να σας βγάλω. Hellblade, Halo, ένα Ninja Gaiden, Fable, το RPG Obsidian, αστεράκι κλπ. Και η Initiative περιμένουμε να δείξει κάτι που είναι νομίζω το τρίτο της πιο δυνατός στο στούντιο. Να μπει και ο μισό-μισό, να μπει ο γκόλυφος, ρε φίλε. Να. Έλα, μπαίνει παιδιά ο γκόλυφος. Ωραία. Όποιος θέλει, είπαμε παιδιά, όποιος θέλει να μπει μετά και να αφήσει τον οβολό του στην κουβέντα. Giga Show, ένα μηνυματάκι. Άφησε το ρε εσύ, Γιώργο, γιατί βαριέμαι να κάνω. Σας κανονίζω εγώ. Ναι, άφησε ένα link στο. Ωραία, μισό λεπτό. Μπήκε ο Γιώργος, μπήκε ο. Έλα, μπαίνει. Ο Χρήστος. Ναι, ρε, Αξελάκο, είπαμε, είναι τελευταία ευκαιρία. Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα. Θα δούμε. Κάτι θα αφήσω ο Βασίλης. Δεν μπορεί. Όποιος θέλει, παιδιά, έχει αφήσει link ο Γιώργος. Χριστάρα. Έτσι για το φιγουρίνι πήγε ο Χριστάρας 3 λεπτά από την αρχή στο show, ρε παιδιά. Μόνο στο Giga Show αυτά, παιδιά, μόνο στο Giga Show. Όλα έτοιμα σας τα έχω. Χριστό. Ο Κιλ δεν δείχνει κάτι τώρα, μιλάνε. Ναι, οπότε. Εντάξει. Οι φίρμες πάντα βγαίνουν τελευταίες, έτσι παιδιά. Εγώ μου το είπε, θα βγω, αλλά δεν ξέρω τι ώρα. Ό,τι θέλεις κάνει. Ό,τι θέλεις.
Μετά το φιλ. Έπρεπε να βγει και μετά το φιλ. ναι, είναι μεγάλο είμαστε. Μα είναι ογκόλυθος, ρε παιδιά. Είναι ογκόλυθος ο τύπος. Το live μου με το Τσερπέ ήταν ότι πιο θερμικό έχω δει στο YouTube. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι έχει προβληματάκι, αντιμετωπίζει το αγόρι. Έχει μπει, δεν έχει βάλει. Θα βγει την ώρα του live. Θα βγει την ώρα του που το έχει στο βίντεο. Τι σου λέμε, μήνυμα στο βίντεο. Α, ναι, έχει κάνει unmute. Έχει κάνει mute το τέτοιο. Κάτσε, γιατί έχει κάνει mute το μικρόφωνο και δεν μπορεί να γίνει unmute. Πού το πατάει, mute το μικρόφωνο. Το γράφω εγώ, το γράφω εγώ. Ναι. Δεν το βλέπει μάλλον, είναι κάτω Χρήστο εκεί που έχει το γρανάζι, έχει τα ακουστικά και το μικρόφωνο. Ναι, ή πατάς πιάνω στο μικρόφωνο. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι να πετάξουμε. Δεν νομίζω να γίνει ε3 του χρόνου πάλι. Γύρω delivery για το... Έλα ρε φίλε, δυνατή, τι δύναμη έπαιξες 7 η ώρα με γύρω. Τι δύναμη έπαιξες. Γεια σου ρε Γιώργο Κοσκινάς. Έλα, πάνω στην ώρα που βγαίνει ο φίλος ο Γκόλυθος ήρθες. Ένα λεπτό. Χριστό, έχεις ένα λεπτό. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Έχεις ένα λεπτό να βγεις. Να μας πεις γνώμη σου. Καλησπέρα. Ω, Πατρινός. Πού είσαι ρε Πατρινό. Πού είσαι ρε Κωστή. Τι κάνεις. Λοιπόν, εγώ αφαιρώ λιγάκι πράγματα από την οθόνη για να το απολαύσουμε. Μ' ακούτε όμως κανονικότατα. Κάτσε να βάλω λίγο. Αλλά έχουμε ένα 40 δευτερόλεπτα για να διακόμματο. Θα μπει στα 3-2-1. Ακούτε σωστά, πείτε μου, μ' ακούτε σωστά μόνο. Ακούγεσαι τέλεια. Θα προσπαθώ να μην μιλάω πολύ, παιδιά. Για να απολαύσουμε όπως πρέπει, μ' αρέσει να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Αρχίζει. Ξεκινάμε. Για πάμε. Exosuit is now complete. Even though this technology will save humanity in the war to come, I must remind myself, liquid crystal cannot rise on its own. Titanium alloy cannot prevail in the face of extinction. Armor cannot hope. It all means nothing until you step inside. Ε,
Έτσι, έτσι. Οπ, και αρχίζουμε, παιδιά, το demo. Ωραίο ήταν αυτό. Ωραίο τυράκι ήταν αυτό. Έτσι, για να κουνηθεί λίγο η καρδούλα. Γεια σου, ρε Άλεξ. This is a punishment, right? Yep, this is death. No! No! No, 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 no! This isn't happening. I'm going to have to make an emergency landing. Hold on, shit! Safe. Safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own, and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. There won't be a home if we don't stop the banished. You keep saying that. We're outgunned, outnumbered. I know I saw Condors over there. I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive. And when you're done with this war, we'll get away from here. Far away. Wait here. Oh, please. Let me see what I can find. Cannons first. When I get back, we can look. Together. Okay, big guy. Πω, παιδάκια μου, κοιτάξτε, κοιτάξτε λιγάκι το UI, δεν θυμίζει Halo Combat Evolved, δεν θυμίζει. Και ακούστε λίγο το περιβάλλον. Λούτσικος χάρτης, το βλέπω και λίγο open world. Open world είναι. Ναι, ναι, το βλέπω και λίγο open world αυτό. Πρέπει να είναι σαν το Gears 5. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά στο Halo open world. Πρέπει να είναι σαν το Gears, δεν πρέπει να είναι μεγάλο. Απουσία μουσικής, περιβάλλον πολύ. Η μουσική στο Halo μπαίνει εκεί που πρέπει. Από το πιο χάλο βλέπω μέσα στην παιδιά. Η μηχανή γραφικό είναι απίστευτο. Τώρα πήγε. Ο Χρυσταράς. Πού είναι αυτός ο Χρήστος, παιδιά. Ναι, δεν θα είναι open world, αυτό λέω. Θα είναι το Gears 5 το open world. Ψεύτο open. Ωραίο αυτό το... Ωχ, να το και το... Πώς το λέγεται, μωρέ, που έβγαλε. Η ασπίδα αυτό, όχι, όχι, έβγαλε το... Το grappling hook, λες. Το grappling hook, ναι, μπράβο ρε φίλε, ξέχασα τα ελληνικά μου. Ε, και εγώ. Κοίτα, στο 5 μου άρεσαν πάρα πολύ βελτιώσεις που είχαν κάνει στα τακτικά. Στο 5 έχει άλλα προβλήματα. Η ιστορία, το multiplayer στην αρχή... Καλά, ναι. Εντάξει, είναι άρρωστο. Ωραίο. Ωραίο πράγμα, ρε παιδιά, ωραίο πράγμα.
Ανατριχύλα με τη μουσική. Έχω να ταιριάσω ολόκληρος. Φαίνεται πραγματικά υπέροχο παιχνίδι, δηλαδή... Και αυτό που είπαν θα έχει άπειρα όπλα στο παιχνίδι, το βλέπουμε εδώ πέρα. Χάλο παιδιά, ο πατέρας του κοτσελάδικων FPS. Το shotgun στο φάλο είναι ο καλύτερο, ξέρετε. Πάρτα. Πάρτα. Για το AI και για το... πώς γυρίζω να το... Θυμίζει όρκ, έτσι, cool. Δεν χαλεί η αδερφή να το θυμάσω. Λοιπόν, είναι και στο Game Pass και με Smart Delivery. Παιδιά, όποιοι έχετε και τις παλιές κονσόλες θα το παίξετε και εκεί. Με, φαντάζομαι με τις αναγκαίες θυσίες για το μηχάνημα. Καλό, καλό. Πώς σου φάνηκε το Halo? Πολύ καλό. Πολύ άρρωστο. Πολύ άρρωστο. And we're thrilled to share a hint of the epic battles that await you on the next chapter of Master Chief's journey. This is the most ambitious campaign we've ever created at 343. For the first time, players will have the freedom to explore a mysterious new Halo ring that's several times larger than our last two Halo games combined. Halo Infinite has been built from the ground up to take full advantage of Xbox Series X. Bigger battles, epic vistas, more complex visual effects displayed with 10 times the processing power per pixel of Halo 5. This will be running at a flawless 60 frames per second and will allow us to bring the Halo ring to life in ways that have never been possible before. We look forward to sharing even more about Halo Infinite in the coming months, including the first look at multiplayer. And now, please enjoy a glimpse of what others in the Xbox Game Studios family have been working on.
Καλά άρχισαμε, παιδιά. Αρχίσαμε την ατάκη για να το δείξουν πρώτο-πρώτο. Πάμε για World Premiere. Σκαλμός. Last of Us Killer. Η Έλλη έκανε αλλαγή χρώματος από τον Μάικλ Τζάκσον. Πλέον και η Άμπη δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και κρύβεται. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτά μ' αρέσουν. Αυτό δεν ήθελα να δω. Αυτό δεν ήθελα να δω στο τέλος, ρε φίλε. Το State of Decay και το περίμενα. Κοίτα τι ωραίο concept τώρα και θα με καταλώσουν σε multiplayer μαλαγία. Ξενέρωσαμε όλοι εδώ πέρα. Ναι, ρε φίλε. Welcome everyone to the Xbox Game Showcase. Today we're showing games from 9 of our 15 Xbox Game Studios, including unveils of 5 new first party games. What you will see today is how Xbox Game Studios are harnessing their passions to bring their dreams to life. We believe that how you find and play your games is as important as the device you play them on. Xbox Game Pass is the best way to discover and play. And we want you to be able to experience as many great games as possible. Έχει προβλήματα ο Γκόλ, θα μπει σε λίγο. You can play every game you see today from your subscription or free to play. Ορίστε. These games will look and play best on Xbox Series X, ναι, delivering unmatched fidelity, performance, precision, and immersion. And we've designed the most consistently powerful next-generation console. And we've built state-of-the-art platform technology to allow every developer to realize their full vision. One studio that has always pushed the limits of our hardware is Turn 10. Oh. And they're early in development on the next Forza Motorsport. And Xbox Series X is bringing them closer to their dream of unprecedented realism with ray tracing and καλά native 4K resolution θα γαμάνε, all ρε, στο... at 60 frames per second. The trailer you're about to see was captured completely in-engine. World premiere. Οπ! Είδες, βγήκε μετά το... Λισταρά! Έχουμε ζωή! Έχουμε ζωή! Ακούτε, ρε! Ω, σ' ακούμε! Καλησπέρα. Κατάφερες, φίλε. Σ' ακούμε πολύ σιγά. Λοιπόν, βγήκες ακριβώς μετά το Phil. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Δεν ξέρω πώς να ακούω. Δεν ακούγεσαι καθόλου, Χριστό. Rare. Δείχνει rare. Το, wow, πώς λέγεται αυτό που... Our world has a rhythm. We all sense it. Πες μου ότι είναι καμία δύο. But only a few. Πες μου ότι είναι καμία δύο. Δεν θα είναι καμία δύο.
It is found in the smallest moments. In every step of a perilous journey. Everwild, νομίζω λέγεται. Αυτό είναι. Ναι, ναι. In the symmetry of ritual. Δεν ξέρω πώς μ' ακούνε τώρα. Καλύτερα. Χαιρετώ με τη σειρά μου. Να ξέρεις, δεν πρόλαβα ούτε να πω για μπάνια με το που ήρθα για πάρτι σου. Έφαγα και πήγα. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Για πάρτι σου. Αυτά είναι, ρε φίλε. Ευχαριστούμε και εμείς και όλοι εδώ πέρα. Μας χρειαζόμαστε τέτοια μέρα. Άγια μέρα. Βλέπω ωραία πράγματα εδώ πέρα και μ' αρέσει να τα βλέπω. Αυτό μοιάζει λίγο στο γκίμπλι. Γεια σου, ρε Γιώργη. Δεν έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο. Πρώτη φορά έτσι. Όχι, μόνο στο. Ναι, πρώτη φορά σε δεκατήμα. Γεια σου. Γεια και τα παιδάκια. Αν μ' ακούνε. Σ' ακούνε. Να θεωρείτε, ρε. Ας κάνουμε λίγο το δεκί τώρα για να το τρέιλερ. Ναι. Our world has a rhythm. Τι ωραίο που ήταν το δεκί. Πολύ ωραίο. Πάλευα με το μικρόφωνο και ταυτόχρονα έβλεπα και λέω τι χάνω και δε σχολεία. Ήμουν σε μια τραγελαφική φάση. Everwild. Το Ori Killer, το Everwild. Πανέμορφο παιχνίδι φαίνεται, παιδιά. Είναι πανέμορφο. Τι κάνεις, Κρυσταρά μου, ή για πες για το χάλο, πώς το είδες. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Μου έβγαλε vibes του πρώτου. Δεν ξέρω τι νιώσατε εσείς, το ίδιο ακριβώς συνέστημα. Και εγώ νιώσα πάρα πολύ vibes του πρώτου, σε πολύ πολύ καλύτερα, πλέον οπτικός και οτιδήποτε κινείται. Ναι, ήταν λίγο σοκαριστικό όπτικα. Ναι, σοκαριστικό ήταν. Φαίνεται ότι δεν έχει limit. Δεν υπάρχει πουθενά ταβάνι. Πάντως μου φαίνεται περίεργο που το άρχισε με αυτό. Δηλαδή ήθελε να πει δυνατά και μπήκε. Ναι, ήθελα να σε παρουσίασε. Ήθελα να σε πιάσει από τη μούρη κατευθείαν, ρε παιδί μου. Εγώ πίστευα τέλος. Θα κάτσεις εδώ πέρα να μαζί μας. Έτσι δεν. Ναι. Αυτό για να δούμε. Μακάρι και η συνέχεια να είναι ανάλογη. Για πάλι να δούμε. Πάμε καινούριο τρέιλερ. I just got hit with a flood of memories. Love you, Mom. You seen what I'm seeing? Mom? Allison? Yeah. It doesn't matter. We all believe that what happened to you. Okay. You can mute the feedback. It doesn't matter. That they kept us apart. Brother, sister, we look out for each other. It doesn't matter that finding the truth. Αυτό είναι τις Dolphinon, μωρέ, που είχαν πει ότι θα κάνει μαζί με τους άλλους. Το είχαν ξαναδείξει αυτό. Αυτό είναι κάτι σαν Life is Strange. Ναι, αυτό είναι. Το έχουν ξαναδείξει αυτό. Πώς λέγεται, μωρέ. The only way to move forward is to keep looking back. We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. Το άλλο το spin-off του Life is Strange της Domino, τι ήταν το Captain Spirit, πώς λέγονταν. Εσύ λες το Before the Storm. Ναι. Δεν το κάνει τότε το πρώτο. Το κάνει κάποιος άλλος. Όχι, το... Έλα μωρέ. Ναι, The Awesome Adventures of Captain Spirit, που είναι για καλά σαν prequel. Ναι, ήταν από ένα πρόλογο. Ναι. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I can't do this. Ένα περιμένω εγώ, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ σου λέω, έσφαξα κάτι λαγούς, κάτι κότες, που πας και το δείξουν. Εσύ έσφαξες τους λαγούς, εγώ τα πετραχίλια. Πάμε, επόμενο. Αυτό για όσους παίζουν τέτοια παιχνίδια adventure, τα καινούργια adventure, τέλος πάντων, θα είναι τα μάω. Για να δούμε τώρα. Α, Moon Studio. Ορίστε, Moon Studio, τι ετοιμάζει. Hey everyone, my name is Gennady,
I'm the co-founder and director of technology at Moon Studios. Today, we're very excited to tell you that we're working on a very, very special version of Ori and the Will of the Wisps, specifically for Xbox Series X. We are now at a time where we can reach levels of fidelity and frame rates previously absolutely impossible on any console. Gorgeous game like Ori can now run at 120 Hz refresh rate in full 4K HDR in its highest quality, delivering unprecedented game feel with silky smooth animation, super crisp, sharp image, and low input latency, which is just so important for the tight and precise platforming feel of this game. You can also boost the immersion in different spaces in our world by using premium audio tech that we previously just could not simulate in real time. And with all this crazy hardware power, we can give our players more options with how they want to play our game. We can't wait for all of you to experience this very special version. Και ακόμα, ναι, δεν έχει μείνει ανεξερεύνητο πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι ατελείωτο, είναι τεράστιο. Ωραία, λοιπόν, το Ori έρχεται και στο Game Pass ανανεωμένο, φρεσκαρισμένο. Τέτοια λέτρια το κατεβάσω αμέσως στο... Private Division. Το Hollow Knight. Το Hollow Knight, φίλε, ναι, είναι... επιπέδου Souls. From the furthest reaches of the universe comes the biggest mystery in the galaxy. Α, αυτό το είχαν δείξει, ρε. Πολύ... Obsidian πρέπει αυτό. And now, shady corporate intrigue. Και εδώ είμαστε. Marvel, the DLC του... Το Outer Wolf, ναι. DLC, DLC, το 2. Full of salacious secrets. Ναι, το είχαν πει κιόλας, ότι scandalous strangers. Θα το δείξουν. Attractive patron, you are looking downright unlovable today. With the right kind of case, they wanted us to develop a miracle drug. Can put you on the wrong side of a gun. Or sword. Or this thing. Thrill. Classic Obsidian Visual. Danger. Intrigue. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Εγώλυθε, αυτό είναι New Vegas Killer. Ναι, εντάξει. Ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε καν. Εντάξει, έχω τις ενστάσεις μου με το Outer Worlds, αλλά ήταν αξιοπρεπές. Όχι, ήταν καλό, είχε κάποια σημεία και μου πολύ ωραία. Ναι, έχει το vibe στο 100% που παίρνω από την Obsidian εγώ προσωπικά σαν fanboy, αλλά... κάπου ανακυκλώθηκε. Πάλι αυτό ρε πούστη μου. If you're waiting for the biggest game of the year. Πώς λεγόταν αυτό? Grounded. Cyberpunk. But if you're ready for the smallest. Ναι, σε φάση φτιάξτε μας και κάτι άλλο. Αδιάφορο για μένα λίγο. Πάρκο. Fortnite. From Obsidian Entertainment, the makers of games that are like this one. Oh, Andre Microsoft. Ακούγεται θα δείξουν και τρίτο παιχνίδι στο Obsidian, όχι το DLC και το Ground, έτσι είναι αυτό μεγάλο. Για να δούμε, θα δείξει τώρα. Or just feed your friend to the spiders and go solo. Έζησα για να ζήσω την εποχή που η Obsidian θα φτιάξει το ίδιο παιχνίδι. Υπό τη στέγη της Microsoft, τι να πω. Go home, καλά τα λέει. Αυτό νομίζω το έφερνε η Obsidian πριν πάει στη Microsoft, θα θυμάμαι καλά. Το έχει συναγράφει κάπου πεταμένο και το είπε στη Microsoft και δεν πάρει κάπου έτσι. Για Game Pass. At Obsidian, we're dedicated to pushing narrative and role-playing games. It's something we do every day when we come to the office. And we can't wait for you to play our next great adventure, Peril on Gorgon. It's the first έλα, πες μας και στα δικά σου. The team has been working for the last 2 years on how to tell the Obsidian story within a survival game. Μπορεί βγάζει, ναι, αλλά δεν μιλάμε για ένα υπερτεράστιο στούντιο. Τώρα να φτιάχνει και τρίτο ταυτόχρονα. Ρε φίλε, ένα αλφα πρωτοκολλίδιο, ξέρω εγώ, θα το ήθελες. Εγώ θα το ήθελα, μη με ρωτάς εμένα. Εγώ εννοείται ότι θα το ήθελα. Απλά πήγε άπατο το πρώτο και... Αδίκως βέβαια.
Έφαγε πολύ ξύλο. Ωπα, καινούργιο. Hellblade. We have always known war. Να. Α, ψήτια, να, τρίτο στα τρία. Ε, τώρα μιλάμε, έλα. Φίλε, τώρα μιλάμε, σωστά. Σας τα έλεγε ο Insider. Θα μ' ακούτε. Έλα, για φτιάξαμε λίγο. It forged our empire. Turned heroes into queens and kings. Elder Scrolls League. Φαντάζεσαι. Να γελάνε και θα συμβαίνετε. Skyrim Killer, πάμε. Πάμε. Now our oaths are lost. Πω, τι πετσόκομα είναι αυτό τώρα. Forsaken. Σταμάτα τα. And you must face the monsters. Our sins have borne. Και είναι κι άλλο DLC του Outer Worlds League. Σταμάτα πάει το σκάτσο. Is an oath worth the weight of a crown. Οκ. Ήταν λίγο Bonfire easter egg αυτό εκεί που έδειξε. Dark Souls, Witcher, the Kingdom Come Deliverance. Avowed. Υποσχόμενο, παιδιά. Αυτό είναι η υποσχετική που θέλουμε από τη Microsoft. Τέτοια παιχνίδια μας δείχνει. Μαζί με Kinect 2 θα παίζει, λέει. Ε, αυτό ήταν, ξέρεις τώρα, καρφάκι στην Bethesda. Κοιτάξτε με. Ναι. Avowed is an expansive first-person RPG set in the fantasy world of Eora. When Obsidian Entertainment joined Xbox Game Studios, they told us αυτό θα σας κάνει μετάφραση, παιδιά. Όταν η Obsidian έχει κάποιες, κάνει τέτοια πράγματα. Αυτό θέλει να πει. Avowed, άσχημα που είναι το όνομα. Καλά, είναι καλό και το όνομα να το περάσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα πάντως που έχουν φύγει πολλοί από το Isometric που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, επιτέλους. Δεν μπορώ να μη συμφωνήσω. Όσο και αν τα αγαπά αυτά τα παιχνίδια, τώρα με μεγαλύτερο κεφάλαιο, καιρό ήταν να δούμε το βήμα παραπάνω. Και είναι κρίμα γιατί μιλάμε για προτεργάτες, έτσι. Να πέσει το φράγκο για ένα τέτοιο. Δηλαδή. Ακριβώς. Να δείξουν το μέγεθος. Και χωρίς τα προβλήματα της Bethesda, επιτέλους. Το όνομα δεν μου άρεσε εμένα. Εντάξει. Εντάξει, ναι, η Obsidian με τα ονόματα το έχει λίγο. Είναι λίγο δυστροπή. Το τύρανι, ας πούμε. You get to experience their fears, είναι their λίγο, hopes, their conflicts. Κάπως την έχει δει. Πάντως είναι αυτό, μπράβο, βλέπω όλους, ρε παιδί μου, ότι ψήθηκαν με αυτό. Τέτοια παιχνίδια πρέπει να δείξει για να ψήσει κόσμο. Μόνο grounded. It's a story about family, resilience and sacrifice. But most of all, it's about how you will shape the fate of real, flawed people trying to find their way τέσσερα, να κάνει τέσσερα, ρε φίλε. Γελάνε και τα μουστάκια της αυτήνης. World Premiere. Έλα, World Premiere, πάμε. Fable, σίγουρα. Fortune, smile and fade. I haven't seen you much of late. I need you now, cannot wait. Born a rock, you're not around. We were on our way to start a new life that summer. For our family, it was just a stopover. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα κομιξάδικα τρέιλερ. Ναι, ναι. Αυτό είναι και ιδιαίτερη αισθητική. Μου θυμίζει το Walking Dead στην τέλα. Μένα μου θυμίζει λίγο το Disco Elysium. Η αισθητική. The sun went down on all of us that day. Was it fate? Coincidence? No. It was a long forgotten secret. Buried in the dark. All my life, I've been scared of the shadows. But now, I'm finally ready to step into the light. As dusk falls. Yes, Rishava. I got your letters. As dusk falls. Όμορφο, πολύ όμορφο φάνηκε, αλλά αυτά είναι για λίγους που θα ψηθούνε. Ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον. Για μένα είναι. Here at Ninja Theory, we're hard at work on all of our games, including Senua's Saga and Hellblade 2, which we announced at the Game Awards back in December.
An incredible 3.5 million players have now experienced Senua's story and Hellblade: Senua's Sacrifice. We're excited to start giving you an insight into what comes next for our Celtic Warriors. Είναι Black Metal για full. Και η μουσική ήταν υπέροχη. Το βάζω για να διώξω να φωνάξω πνεύματα. I'm happy to reveal today that Senua's saga will be set in the beautiful country of Iceland. Oh, Islandia. Ναι, έχουν πάρει και τοπία, ναι. And you can find out more about our location and how we've discovered the history of our setting in a brand new behind-the-scenes development diary, which you can view straight after the show on the Ninja Theory YouTube channel. Κοίτα, ήταν να πάω τον Αύγουστο στο Ισλανδία και ακυρώθηκαν όλα από το διάολο τους. Αλήθεια λες. Ναι, είχα κλείσει εισιτήρια. Όπως ξέρετε. It's been so touching to see the impact that Hellblade: Senua's Sacrifice has had on so many players, and we're incredibly thankful to all of the fans that have been part of Senua's story so far. And we're excited for you to be part of our development journey. Xbox Game Studios. Ζακέτα να πάρεις, αν πας Ισλανδία, ζακέτα να πάρεις. Α, Double Fine. Κάτσε, μην προτρέχεις. Α, μπράβο, έχει πάρει και την Double Fine, ε. Ναι, ναι. Jack Black, Tim Schafer, όπα. Brutal Legend. Brutal Legend 2. Σόπα. Πες μου ότι είναι Brutal Legend 2. Ρίχτω μου. Ε, ναι ρε φίλε, άμα κάνει τέτοια μαγιά, είναι μαγιά ρε φίλε, είναι αρχιδάτη κίνηση. Η Brutal Legend ή Psychonauts, μάλλον Psychonauts. Ναι, Psychonauts. Αλλά ο Jack Black. Έχει Jack Black, οπότε ό,τι και να δείξει είναι καλό. Ωραίο, ωραίο. Psychonauts 2. Επιτέλους, εντάξει, είχε περάσει καιρός από την αυτή φορά που το είδαμε. Ναι, 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 επιτέλους. Ωραίο παιδί. Έλα, βρείτε το πρώτο και παίξτε το όσοι δεν το έχετε παίξει. Ναι, θέλω να σου πω, ήταν για το PlayStation 2 αυτό ήταν παιχνίδαρο. Ναι, εξαιρετικό action platformer. Τέτοια μου λείπουνε. Ναι, ναι, και εμένα μου λείπουν πολύ. Πανέξυπνο. Και εμένα μου λείπουν πολύ. Πανέξυπνο. Και στο soundtrack κιόλας. Jim Morrison, yes, από το Joe Black. Θα έχουμε την Asus D στο soundtrack. Ωραίο ρε φίλε, ωραίο ρε φίλε αυτό. Αυτό τραγουδάει κιόλας ρε, κάτι ταινίες που έχει στο Full of Rock. Στο Jack Black έχει μπάντα δικιά του κανονικά. Και στο... πώς λέγονταν αυτή η ταινία που ήταν με την Πένα και τον Διάβολο. Το Peak of Destiny. Ναι, ταινία άρα. Ναι ρε, με τη μισή metal σκηνή είναι κολλητός ο Jack Black. Μεγάλη. Για αυτό θέλω να το παίξω σαν τρελός έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίες ιδέες που είχε το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Ο κάθε κόσμος διαφορετικός, το ότι ο κάθε κόσμος ήταν και καλά σαν προσωμείωση του μυαλού του ανθρώπου, του εγκέφαλο έμπαινες. Θα πάνω ξαναπαίξω μετά ρε φίλε. Ναι, το ψήνω κι εγώ Μίτσο. Μωρή φωνάρα. Πολύ λες και είναι από δίσκο το Pink Floyd εκεί και αυτό παιχνίδι. Which I never. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, παιδιά. Έχω... παρανόησα, μου άρεσε πολύ αυτό. Ναι. Και φορταστικό τρελεράκι. Ναι, ναι. In-game τρελεράκι, ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αυτά όλοι τα παίζετε, παιδιά, να ξέρετε, όποιοι έχετε Xbox One, δεν θα χρειαστεί να πάρετε το X, το Series X, το παίζετε. We can't wait for you to experience the amazing games built by Xbox Game Studios. And there is just so much more for you to play on Xbox. Ναι, ναι, Gasfring, we are partnering with thousands of creators, from the largest publishers to the smallest independent developers, to bring you the broadest variety of games ever.
There is one developer in particular that is close to us. Not just geographically, but in history too. I'm thrilled to announce that this fall, our friends at Bungie will bring Destiny 2 to Xbox Series X and Xbox Game Pass. If you are one of the more than 10 million Game Pass subscribers, you also get access to all current Destiny 2 expansions starting this September. For Game Pass Ultimate members, Destiny 2 will also be playable on mobile from the cloud. Και στο cloud. Later this year, καλά το Destiny πλέον έχει μπει στο λίθαρμο. Θέλουν νομίζω μόνο οι κοινοποιητικοί fans. 4K resolution running at 60 frames per second. 4K Here's 60. An all-new look at Bungie's Destiny 2 Beyond Light. Φέρτε το cloud στην Ελλάδα. Πρέπει να έρχεται το 5G στην Ελλάδα για να έρθει το cloud. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. It's time to step beyond the light. Πόσο αυτό θέλει να single player αυτό το παιχνίδι, παιδιά, δεν λέγεται. Δεν έχει ένα campaign να παίξει να αρχίσει. Είναι βαρετό ακόμα και από το campaign του Fortnite. Α, κατάλαβα. Και αν είναι campaign, ξέρεις, θα είναι της λογικής αρκετά δύσκολο για ένα παίκτη, ούτως ώστε να παίξουν κι άλλοι. Έχει μωρέ ένα campaign που είναι tutorial. Φάση. Πάντως τώρα έχουν δώσει να πούμε 500 ευρώ για όλο το εξπάσιο του Destiny 2 και τώρα θα μπει τσάπα στο Game Pass. Έτσι είναι η ζωή. Warframe Killer, σωστός. This is Destiny 2 that you can play any way you want, λοιπόν, thanks to Xbox Warframe Game Pass. Πηγαίνει τρένο. Some of the world's most inspired developers are working on games for Xbox Series X, and we're just honored to be able to collaborate with them. Xbox Series X will empower both new and experienced creators to bring the future of games to life like never before. Unique perspectives, unexpected innovations, and fresh voices that demand to be heard. Αφήστε την ήσυχη λίγο την Bungie. Αφήστε την να φτιάξει και τίποτα άλλο. All of the games you're about to see are being built to launch exclusively on Xbox consoles. Ναι. Thanks and enjoy. Τελευταίο της single ήταν το Reach. Ναι, ναι, ναι. Console launch exclusive. Αυτό είναι timed exclusive, παιδιά. Λοιπόν, Game World. Οπ, ο γρυπάρης έκανε παιχνίδι. Σατάνε. Ωρε φίλε, αυτά μ' αρέσουν. Τσέρνομπιλ, πάμε. Πάμε, πάμε. Τσέρνομπιλ Light είναι αυτό. Εγώ ψήθηκα ήδη, για να δούμε. Είναι αμανιστό και είναι multiplayer μόνο. Σίγουρα στο Chernobyl είναι. Σίγουρα είναι στο Chernobyl αυτό. Μπορεί να είναι στο Chernobyl Light, που είχε βγει από ένα κανονικό στούντιο. Στόκερ μου μοιάζει, παιδιά. Νομίζω είναι η πρώτη περιοχή του Στόκερ αυτή. Ναι, αλλά τα δικαιώματα που έχουν περάσει. Ναι, Στόκερ, παιδιά. Παιδιά, είναι Στόκερ, πείτε μου. Ναι, είναι Στόκερ. Αλήθεια τώρα. Είναι αλήθεια τώρα. Πω! Και όλα αυτά, λες τώρα. Παιδιά, όλα αυτά παίζουν στο Game Pass, έτσι. Τι λες τώρα, βγήκε Stalker! Ωραία, λοιπόν, πάει και αυτό. Μπράβο, δεν παίζω Halo, παίζω Stalker, φίλε, για 15 χρόνια. Δεν με νοιάζει, χάθηκα. Ωραία, τι ωραία. Λες τώρα. Ωραίο ήταν, Πάνω, κι άλλο για κονσόλα. Για πάμε. Για πάμε. Τι Stalker, τι λέτε. Ωραία ήταν το Stalker. Πολύ δυνατά το έχει πάει μέχρι στιγμής.
Τουλάχιστον δεν βλέπουμε αυτές τις χαζομαρίτσες της Steam. Αυτό μου αρέσει. I've reached Chima Prime and begun our investigations. Τι είναι αυτό που 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 they make it back. Φύγαμε από το Vermintide. Οκ, μου λέτε να έχουμε ένα Warhammer. Κάνα αποκλειστικό για ένα χρόνο αυτό. Ναι, λογικά ήταν exclusive. Για να δούμε, πάμε. Έχει πολύ σκληρό ποινικό κοινό. Ωραίο παιχνίδι αυτό, μ' άρεσε. Τι φάση τώρα, peace, love and unity. Stay home, stay safe. Διαφήμιση της Benetton, βλέπουμε τώρα. Gaming United People. Nokia. Tetris. Τι είναι Tetris με minorities. Είναι το political correctness που πρέπει να κάνει η εταιρεία. Ναι, αυτά δεν μπορώ. Ναι. Έλα, πάμε τώρα. Tetris exclusive. Έτσι κερδίζει τη γενιά. Tetris 4K. Βέβαια. Το πρώτο παιχνίδι σε πωλήσεις σε όλο τον κόσμο δείχνεις. 60 FPS η σπίτι σας. Με Kinect, με Kinect. Tetris, έρχεται και το Tetris Effect connected στο Xbox. Νομίζω ότι έχει και το VR αυτό, το Tetris Effect. Και το εμένα μου πούλησε, ένα Xbox αυτή τη στιγμή. Ναι. Ένα Xbox. Το Nintendo, ποιο Tetris έχει. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Tetris Online, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. From the creators of Steam World, ωραίο, καλά αρχίσαμε. Approaching orbit, scans a no-go. Sure you wanna drop here? So yeah, already lacing up my boots back here. What we got? Another good-for-nothing space rock? Wow. Ήδη έχουμε τον Grounded Killer. Α, πάρα από το 399 λεπτά. Ναι, ναι, που είναι πάρα τραγιά. Αυτό που θυμίζει ρηπόρ για ένα λόγο. Με άλλο σκηνή. Υπέροχα εγώ σκηνή. Luigi's Mansion Killer. Grounded Killer, όπως είπες στο όνομα. Ναι, Lodge Exclusive, το είπαμε. Να τι μπαλίτσα η Microsoft. The Gang. Game Pass. Ωραίο. Smart Delivery κλπ. 3D Prism Metroidvania. Έξυπνο, ωραία προσοχή που το έτσι πως το πες. Blooper Team, για να δούμε τι είναι αυτό. Μάλλον για αγορά θα δείξει. Το φαινόμενο της πεταλούδας. Αυτό είναι το Medium. Το Medium είναι. Το Medium, ναι, μπράβο. Που κάνει ο Yamaoka, δεν κάνει τη μουσική σε αυτό. Ναι. Ναι. Ακούμε μουσική τώρα, δεν μιλάμε. Κάνα δεκαλεπτάκι, παιδιά. The forest. The moon. Scent of pines. And then...
Vanshant. Every story has two sides. Χαίρομαι πάντως που τους βλέπω εκεί στη Microsoft, δεν επαναπαύονται. Μα δεν μπορούσε, δεν είχαν άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο. Μ' αρέσει που έχει ποικιλία πολύ. Ναι, δείχνει ότι τα στούντιο δουλεύουν, οι υπηρεσίες βγαίνουν. Game Pass μάλλον. Το Mickey. Alan Wake 2 μακάρι ρε φίλε, αλλά δεν, δύσκολο το βλέπω. Δεν, με τη Remedy διακόψανε κάθε συνεργασία. Έχει vibe Silent Hill αυτό που βλέπουμε. Είναι Bloober Team ρε φίλε, ναι, δεν δε γίνεται να πάει κάτι λάθος. Και μάλλον μετά από ό,τι ακούγεται θα δείξει εξαγορά από τη Microsoft την Bloober. Έτσι ακούγεται. Πάρα πολύ ωραία αυτό που βλέπουμε. Να το παίζουμε μέρα με καφέ. Γεια σου, Ριγιανά. Σόπα. Ναι, είναι εντελώς Silent Hill. Ναι, ναι, μοιάζει πολύ με αυτό. Μα και ο κόσμος που αλλάζει. Ναι, 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 ναι. Αυτό και εκεί το παγκεύω. Ναι, εκεί το παγκεύω. Κάτι με παράλληλες διαστάσεις βλέπω εδώ πέρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι μόνο Series X, δεν είναι στο One. World medium, σώπα, σώπα το Medium. Για να δούμε κι άλλο, πάμε. Sega. Το Yakuza θα είναι. Echo the Dolphin. Έπεσα έξω, έπεσα έξω. Yakuza με Echo Dolphin, είναι πολύ κοντά. Αχ, το τέτοιο. Ναι, μωρέ, το... Βράζει μια ξεπάστηκα, α, αυτή στο Master of War. Πώς λέγονται, μα Fantasy Star Online είναι αυτό. Ναι, μπράβο. Που δεν ξέχαμε να βρω τον τίτλο τους τώρα. Αυτά έχουν επιτυχία στη Ιαπωνία, ειδικά έχουν βγάλει πολύ επιτυχία. Γι' αυτό βλέπετε και αυτό το... αυτά τα γραφικά, αυτό το πρόσωπο κλπ. Έχει μπει από μία πολύ δυνατά, έτσι. Θυμίζει πάρα πολύ την Xenoblade. Αμέ, φίλε μου, ράφα. Έλα, μόνο νουμεράκια βλέπω, αλλάξτε το. Άλλη μία Ιαπωνές για το χαρτάξω. Μερομηνίες δεν βλέπουμε, δεν βλέπω, πότε θα βγουν όλα αυτά. Έτσι λίγο να έχω ένα πρόγραμμα στο μυαλό μου, εγώ βλέπω ένα πρόγραμμα. Εγώ και ο Ανδρέας. New Genesis. Το 21. Αυτό παίζει και σε Xbox One. Και έχει σε Game Pass φυσικά. Πάμε, επόμενο. 9 λεπτάκια. Louis Torres. Takes the papers, I've seen your future. Αυτό είναι το Cross, κάτι λέγεται νομίζω. Α, το Crossfire. Ναι, που είναι multiplayer νομίζω. Πρέπει να μπορώ να χάθηκα για λίγο. Είναι και η Remedy, είναι και η Remedy μέσα. Το Crossfire X, μπράβο. Αλλά είναι νομίζω είναι multi, ναι, μπράβο, όπως είπε ο Γιώργος. Destiny chose me to save this world. Ναι, ναι, μέσα, ακόμα, ακόμα. Cool of the trailer, μου θυμίζει. We protect our own. Can you protect me from fate? Μακάρι να το κάνεις ένα καφέ. Ναι, μπράβο, θα ακολουθήσουν, δεν ξέρω, τρέιλερ. Free to play. We
will burn, all because of him. Πάντως η beta που μπήκε πριν κανένα μήνα περίπου πήρε καλή κριτική σε αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν πουλάει για αρχή κονσόλες, θα πουλήσει μετέπειτα αυτό. Έχεις ένα τσάμπα multiplayer. You saw 10 world premieres and 22 console launch exclusives. Το φάγαμε με το Game Pass members can play every game you have seen today from Xbox Game Studios and all of our partners in the subscription or free to play. This is just a peek at some of the new titles coming to Xbox Series X. And some of the games you already love and some you have yet to play will also be optimized for Xbox Series X. Games like Κάτι έχουν αφήσει για το τέλος, παιδιά. Είναι 7 λεπτά ακόμα. Είναι μια βόμβα. You'll get the next gen upgrades at no additional cost when they launch. You can expect a lineup of over 100 titles for Xbox Series X this holiday season. With Series X and Game Pass, Xbox is the place to play. And you are at the center of everything we do. Now, you may have noticed we didn't get to visit all of our Xbox Game Studios today. That means we'll have more to share later this year. Here's one more thing. Oh, one more thing. World premiere. Τιμούρ του Ιαπωνέζου, δείξε μου το Ιαπωνέζο τώρα. Playground. Α, Fable. Fable. Ναι, γαμώ το κερατό μου, γαμώ. Fable. Να το. The world is filled with stories of legendary heroes. Αυτή η treacherous villains. Of fantastical creatures and wondrous places. Peter Pan killer. Where nature and magic live in perfect harmony. Sorry για την έκρηξη, αλλά το αγαπάω πολύ το Fable. Ποιος δεν τα αγαπάει, ε? Αν τα έχεις. Πάντως, παιδιά, τότε πήραμε το τζεράκι μας, τότε έρχεται και το Fable της τέτοια. Άλλο, δείξτε άλλα δύο. Άλλο πάλι. Πάω και νομίζω κάνει ένα σκοπίσιο. Α, κάνει ό,τι είδαμε. Παιδιά, αυτά είναι που είδαμε. Δείξανε και το Fable που λέγαμε. Αν δεν το δείχνουν το Fable θα ήταν μαλακία, η αλήθεια είναι. Ναι, το είχαν καπαριστεί πολύ. Λοιπόν, όποιος θέλει να βγει, τώρα θα κάνουμε μια ανασκόπηση εμείς εδώ. Όποιος θέλει να βγει και να μιλήσει, στο Giga Show θέλει ένα μηνυματάκι, βάλει ένα link, Γιώργο. Να τα πούμε. Μισό λεπτό. Εγώ ελπίζω ακόμα, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν το κλείνω. Εντάξει, Stalker, Fable, αναμνήσεις πολλές, έτσι. Αναμνήσεις πολλές, αλλά με το Fable και καλές και κακές. Ναι. Κυρίως με την πορεία που πήρε το franchise. Και δεν έχει μολυνό, έτσι. Psychonauts. Κοίτα, αν σου πω ότι καλύτερα που δεν έχει μολυνό, θα με πιστεύεις. Ναι, και όποιος καλύτερα που δεν έχει μολυνό, δεν θα έχουμε αυτούς τις ακρίες τις γλώσσες. Ναι, μας είχε πήξει τις παρούφες, δηλαδή. 22 λέει κονσόλες εξκλούσι. Δεν μου την έκανε γλυκάρη, αλλά έδειξε πολύ δυνατά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν κάτσε να βγάλω λίγο εδώ πέρα τα πραγματάκια. Να βάλουμε λίγο... Ωραία, να βάλουμε λίγο και το κάμερα, που είναι η κάμερα. Ωραία. Λοιπόν, τελείωσε. Αυτό ήταν... Έκανα και 3 λεπτά νωρίτερα. Τελειώσανε. 57 λεπτά σκάρτα είδαμε από την παρουσία της Microsoft. Πολύ
καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Η Microsoft δείχνει έτοιμη και προετοιμασμένη και σε σωστές βάσεις. Πιστεύω ότι εκτός από τους σκληροπυρηνικούς Xboxάκηδες, μάζεψε και λίγους παρατρεχάμενους από εδώ, δείξανε Halo 5, δείξανε Fable, δείξανε... καλά, το State of the Obsidian. Της Obsidian, το About, δείξανε το Fold Dusk, πολύ πράγμα. Το Medium, όλα δείχνανε, τα περισσότερα βασικά, όχι όλα, δείχναν υποσχόμενα, δηλαδή θες να παίξεις κάποια πράγματα σε αυτή την κονσόλα. Έτσι. Δεν ξέρω, μας άφησε σας λίγο και με την αίσθηση του ότι έχουμε και πολλά άλλα που έρχονται. Ναι. Απλά δεδομένων των συνθήκων δεν μπορούμε ακόμα να τα δείξουμε. Ναι. Ήθελα να δω κάτι παραπάνω από Hellblade, εγώ προσωπικά. Νομίζω το κρατήσανε. Το κρατήσανε επίτηδες. Δηλαδή είπανε ναι, εδώ είμαι, συνεχίζεται το Hellblade, να το ξέρετε. Θα δείξουμε σε άλλη φάση. Τρέιλερ τελικό. Να μην ξαναπάει στην Ε3. Όχι μωρέ, ήταν, εμένα μου αρέσει και τη Ε3 η βαβούρα και αυτή, δείχνει και πιο κινητικότητα. Απλώς εδώ πέρα ήταν ουσία. Τρέιλερ. Είχαμε καιρό να το δούμε, την αλήθεια. Και επίσης το δυνατό χαρτί της Microsoft είναι η Initiative από ό,τι ακούγεται, γιατί έχει πάρει όλους σχεδόν από τη gaming βιομηχανία. Καλά, εγώ όταν ακούω τέτοια πράγματα κρατάω μικρό καλάθι γενικά, να ξέρεις. Πήρανε και αυτό το... Κάποιος από την Naughty Dog, από τη Santa Monica, πήρανε πολύ πράγμα. Τι μου θυμίζει, πώς ήταν, ο Χρήστος θα μου βοηθήσει, πώς ήταν ρε φίλε, πώς λεγόταν και το συγκρότημα που είχε μαζέψει όλη την αφρόκρημα της rock σκηνής και πήγε απατή. Πολύ την αφρόκρημα. Ναι, μωρέ. Η τέτοια ρε που παίζει ο Κορνέλ μέσα. Όχι, ο Ντοσιλεύ καλό ήταν. Όχι ρε, μια χαρά ήταν το Halo. Για πες μας λίγο για το Halo ρε φίλε. Πες μας, Χριστάρα, μ' ακούς. Έλα. Πες λίγο για το Halo. Διαβάζω γνωτικά σχόλια για το Halo. Κοίτα. Αρνητικά. Ήταν απίθανο. Δεν νομίζω ότι δεν ενθουσιάστηκε ο Ντουνιάς. Κάποιος μας το είπε. Ναι, δηλαδή, ήδη εγώ που δεν είμαι νέρντουλας με το Halo, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι έκανε στα φανατικά νερντάκια του Halo. Μα, λέει κάποιοι για gameplay 20 ετίας. Άμα έχετε δει τα τελευταία 20 χρόνια gameplay σαν του Halo, να μου το πείτε. Ναι. Πραγματικά όμως. Μια χαρά ήταν το Halo. Μια χαρά ήταν. Το gameplay του Halo ήταν 20 ετίας όταν βγήκε. Ναι. Άρα τώρα είναι στα σύγχρονα δεδομένα, άμα το πάμε έτσι. Άνετα. Έχουμε και Stalker. Έχουμε και Stalker, παιδιά, που είναι πολύ ωραίο που το ξαναβλέπουμε έτσι. Δεν το περίμενα. Ναι. Αυτό, παιδιά, ήταν εκπληξάρα. Και ψήσει πολύ κόσμο να πάρει Xbox για το Stalker. Μιλάμε πάντα για αυτούς που παίζουν με κονσόλες. Κοίτα, το Stalker φίλε είναι πιο πολύ πισάτες πρέπει. Γεια σου ρε Γιάννη, ευχαριστούμε για το follow. Με τα mods και με όλα αυτά το Stalker έγινε χαμός. Ναι, ο Νίκος λέει εδώ μένα μου άρεσε που δεν έχω παίξει κανένα Halo. Ναι, μια χαρά ήταν παιδιά, μια χαρά ήταν. Άμα θες να βρεις πράγματα. Και λόγω της Microsoft, ίσως είναι και η κατάλληλη αφορμή να μάθει και ο κόσμος και τα Stalker, έτσι. Που δεν έχουν παιχτεί από πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Εγώ το έπαιξα πρόσφατα με mod. Και εσύ. Είχα βάλει το Call of Pripyat. Ναι, Χριστάρα, το Stalker είναι console exclusive, launch exclusive, θα είναι timed, τέλος πάντων. Και όλα αυτά που είδαμε παίζουν στο Game Pass, όποιος έχει Game Pass θα το παίξει. Και πολλά από αυτά θα παίζουν και Xbox One, δεν χρειάζεται να πάρεις το Series X. Και πρώτη μέρα θα πει το Stalker. Game Pass Day 1. Ωραία, ναι. Όλα θα πούνε πρώτη μέρα. Όλα Day 1 είναι. Λοιπόν, Γιώργο, βγάζει πραγματάκια. Εμένα μου άρεσε... Ωραία, να βγάλω τον Γιωργάρα πρώτα. Δώστε μου ένα λεπτό και τον βγάζω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το interactive drama που διαφημίσανε, το Fall Dusk, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Ωραίο μου φάνηκε για τα γούστα μου. Αυτό που με ξένησε πάρα πολύ και δεν μου άρεσε ήταν το Grounded της Obsidian, το οποίο το θεωρώ αχρίαστο, μάλλον για να γεμίζει το Game Pass είναι. Και το State of Decay 3 που είδα το concept μου άρεσε και με το που βλέπω τον τίτλο State of Decay 3 ξενέρωσα τη ζωή μου. Εμένα, γιατί? Γιατί το State of Decay δεν το έχω σε πολύ εκτίμηση σαν concept, γιατί ξέρω ότι θα είναι πάλι multiplayer, ξέρεις, θα είναι ένα πολύ ωραίο στυλάκι και ξέρω ότι θα περιοριστεί πάρα πολύ σε concept. Βλέπω ότι πολλούς τους έψησε η Microsoft, αρκετούς τους έψησε η Microsoft. Έπρεπε να κάνει κάτι, ρε παιδιά, για να ψήσει ο κόσμος.
Και τη Remedy, το Crossfire. Άρα το Crossfire είναι multiplayer. Όσοι γουστάνουν πιστεύω τα Call of Duty θα βρουν το. Εγώ συζητάω. Είχε τολμηρές κινήσεις σαν παρουσίαση. Δηλαδή, σε άλλες συνθήκες και σε άλλες εποχές, το να βγαίνεις και να διαφημίζεις ένα Psychonauts και ένα Stalker σαν ναυαρχίδες σου, ας πούμε, στις παρουσιάσεις σου, δεν ήταν και από τα δυνατότερα σενάρια, έτσι. Παιδιά, ζήσαμε την εποχή που ένα παιχνίδι της Obsidian είναι πρώτη μούρη, το Vault. Ακριβώς. Που αυτό, παιδιά, ήταν, άμα πάμε σε E3, παίζει να μην το βλέπαμε ποτέ. Έχουμε τουλάχιστον 10 χρόνια να το δούμε αυτό το πράγμα. Ποιος είναι, Γιώργο, εσύ? Ναι, ακούω. Ναι. Έλα ρε Γιώργαρα, έλα Γιώργαρα, ελπίζω να μην χάσεις τα λόγια σου πάλι, πάνω να θυμάσαι. Πάρε βαθιά, μπορεί να έχω χαλάσει το PC μου αυτή τη στιγμή, οπότε παίζει να τα χάσω. Τι κάνεις Γιώργαρα μου? Γιατί έφαγε μια κλωτσιά κατά το λάθος. Σε ποια ανακοίνωση από όλες? Με το που τέλειωσε το event. Α, με το που τέλειωσε. Για πες. Ναι, πήγα να σκοθώ και πα. Τώρα δεν ανοίγει. Και από μιλάς με το κινητό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει και ο Μάνος, και εγώ άγχωθηκα που τα δείξανε ημερομηνίες πάνω θέμα τους. Ήθελα λίγο ημερομηνία να ξέρω μέχρι πότε θα τα πάρω τα παιχνίδια αυτά. Αλλά εντάξει, θα έρθουν. Οπότε, εντάξει, τα μισά είναι launch exclusive. Ναι, άρα θα είναι κοντά με την κονσόλα. Το Fable, ας πούμε, μετά από 3 χρόνια. Το Fable με τίποτα. Ναι, ναι. Δεν μας δείξαν. Μόνο το όνομα μας δείξαν, δεν μας δείξαν. Ναι, ναι. Για πες πώς τα είδες, πες μας, δικό σου, με το μικρόφωνο δικό σου. Με Halo, Fable, Stalker 2, Psychonauts 2. Psychonauts. Τι να πω, το Medium άρεσε πάρα πολύ, γιατί θύμιζε το Silent Hill που πάτε κι εσείς. Ναι. Και το έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή ότι θέλω παραπάνω horror και να είναι σε τέτοιο στυλ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο event, εμένα. Ναι, η Microsoft με έκανε να πάρω το Xbox Series X κατευθείαν. Ναι. Που γιατί όχι καλό το Xbox One, αλλά σιγά μην παίξω το Halo σε 30 FPS. Σε 60. Στο Xbox One, ναι, ναι. Θα παίζει 30. Α, στο Xbox One. Μην πω και 20. Ναι, εντάξει, το Xbox One, ναι, δεν το σκέφτομαι το Xbox One, να σου πω την αλήθεια. Γενικά, σε παρουσιάσεις της Microsoft ήταν πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη φορά σε ποικιλία. Ήταν καλύτερη που έχουν κάνει τα τελευταία 12 χρόνια. Και σε μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες παρουσιάσεις βλέπαμε πολύ third party, που δεν ήταν αποκλειστικά τουλάχιστον. Βλέπαμε Cyberpunk, Assassin's Creed, τέτοια πράγματα. Εδώ είδαμε καινούρια, φρέσκα κουλούρια, ωραία πραγματάκια από όλους και για όλους. Είδες και το Forza σου, αλλά είδες και το Fable. Είδες και το Avowed, είδες και το άλλο της, το Everwild. Ήτανε... Είδαμε και ένα Grounded που μας τρελάει. Πρέπει να φύγουμε από τα ταβαντούρια της E3 για να δούμε. Έχει ουσία, σωστή, ρε, φίλε, έχει ουσία. Μεστή παρουσίαση. Επίσης, έτσι. Ρίξαν και σπόντες προς τη Sony για... γιατί κάποια παιχνίδια τη Sony που θα βγουν πλέον 5 είναι 30 FPS και εδώ πέρα κουπανάγαν συνεχώς το 60 FPS. Για κάθε παιχνίδι το λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Μα τώρα εκμεταλλεύονται. Ήταν σπόντα, καθαρή αυτό. Του σκοπάνησαν και 120. Ναι, ναι, εκμεταλλεύονται. Έτσι είναι ο ανταγωνισμός, παιδιά. Τι θα εκμεταλλευτείς, θα εκμεταλλευτείς αυτό που δεν μπορεί να προσφέρει ο άλλος. Αυτό θα εκμεταλλευτείς. Και δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Θέλουμε παιχνίδια και έδειξε παιχνίδια. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που να μην πίστηκε. Ότι πρέπει να το έχω στο μυαλό μου, όχι να πάρω την κονσόλα day one, να πάρω μάλλον την πρώτη κονσόλα του Xbox, να την πάρω κάποια στιγμή να δω και την κονσόλα αυτή, έτσι. Yeah. Για πες, προσωπικά είμαι για day one. Εγώ με αυτά που έδειξα είμαι για day one. Halo κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Θύμισε τόσο πολύ το Combat Evolved που... Halo Stalker. Τώρα που το λέω. Και η 343 έχει μια ιστορία να μην φτιάχνει καλά Halo. Τα Stalker τα περιμένω πόσα χρόνια να βγει ένα δεύτερο. Θα πω σε έκανα το δύο. Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν βλέπω να βγουν μαζί αυτά τα δύο. Να βγουν πώς το λένε στο launch στο Stalker 2. Οπότε θα τα παίξουμε και τα δύο όταν έρθει η ώρα τους, φαντάζομαι. Ωραία ήταν. Για πες ό,τι άλλο θέλεις, αδερφέ.
Τα χάσα. Και το Crossfire ήταν ωραίο. Που εγώ τα έχω μετά. Πού και πού έπαιζα κάποτε Call of Duty και αυτά. Αυτό ξεκινάνε όσοι δεν θέλουν να ακουστούν δημόσια ότι είναι καλή στα ίντερνετ. Τρία ώρα. Όχι ίντερνετ, καφέ σπίτι μου, εγώ είχα ίντερνετ. Άσωστε. Και Rainbow Six Siege που έπαιζα 3 χρόνια. Ναι. Τα 2 από αυτά μόνο Rainbow. Ναι. Ναι, φαίνεται ωραίο. Άμα έχω παρέα. Εντάξει. Θα παίχτε σίγουρα. Είναι και free, είναι και τσάμπα. Είναι και τσάμπα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Γιώργο για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω όσο μπαίνει να παίρνει και το κολλάει. Να είσαι καλά, αδερφέ. Την επόμενη φορά δεν θα τα χάσω. Το τα λέμε σε επόμενο live. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Βάζει το επόμενο Γιώργο. Λέει ο Μάνος. Ναι, πάσω. Όχι, λέει το launch exclusive σημαίνει ότι θα βγουν τα παιχνίδια, θα είναι exclusive σε έκδοση και PC για κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι, έλεγε console launch exclusive, έλεγε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πλέον νομίζω ότι παντού και η Sony αυτό θα παίζει. Console launch exclusive, πολλά ήταν console launch exclusive παιχνίδια. Τελικά τις γενιές δεν τις κερδίζουν τα τεραφλόπς και τα exclusive. Τα κερδίζει μόνο το μοντέλο που θα σεβαστεί την αγορά του καταναλωτή. Πάντα. Η Microsoft δεν σεβάστηκε τον καταναλωτή όταν ανακοίνωνε το One και την πάτησε. Τώρα φαίνεται να αλλάζει αυτό. Έφαγε τα μούτρα της και πρόσεξε. Δεν έχει Kojima, ναι. Day One αναβάθμιση κάρτα γραφικών. Ναι, πολλοί παιδιά ψήθηκαν και με την παρουσίαση από τα παιχνίδια γιατί θέλει να πουλήσει και Game Pass. Έτσι, Χριστό. Θέλει να πουλήσει και Game Pass η Microsoft στους πισάδες. Mm-hmm, εννοείται. Δηλαδή, εσύ φαντάζομαι θα μπορείς να παίξεις το Avowed σε ένα καλό PC. Προφανώς. Και το Halo. Και το Halo 5 κλπ. Κερδίζει αυτούς μαζί. Παίρνεις εσύ παίρνεις Game Pass και τα παίζεις με 10 ευρώ το μήνα αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Βρε, ναι, ναι, παιδιά, να παίζουμε θέλουμε. Κερδίζει, λέει αυτός ο Γιώργος, λέει, κερδίζει αυτός που μαζεύει τα περισσότερα τικ. Και φαντάζομαι δεν εννοεί τα τικ αυτά, αλλά εννοεί αυτά που ξέρεις. Τιμή, τικ, παιχνίδια, τικ, exclusive, τικ, υποδύναμη, τικ. Άμα τα έχει όλα αυτά ένα πακέτο, δεν ξέρετε πόσοι μπορεί να αλλάξουν από Sony για την Microsoft. Και το ανάποδο, έτσι. Το PlayStation 4 δεν το αγοράσαν μόνοι αυτοί που γουστάρουν Sony, το αγοράσανε και αυτοί που παίζανε 360. Γιατί είχε τα πάντα. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Χάρηκα που είδα αυτή την παρουσίαση της Microsoft. Χάρηκα πάρα πολύ με το Stalker, με το Psychonauts 2 επίσης. Χάρηκα πάρα πολύ. Και θέλω να το παίξω. Είπα θέλω να βάλω ένα Psychonauts 1 να στρώσω λιγάκι μετά. Το έχω. Εύκολα, ναι. Λοιπόν, ποιος μπαίνει επόμενος, ποιον έχουμε για εκείνο. Ο Μπάμπης ο Σκοτίδας είναι, απλά δεν έχει μπει ακόμα. Δώστε μου μισό λεπτό. Ο Νίκος λέει πότε θα πούν τιμές. Η Microsoft, παιδιά, δεν λέει τιμές αν δεν μπει η Sony με τίποτα. Σας το έχω πει εγώ από την αρχή. Από τον Απρίλιο σας το λέω, δεν πρέπει περίπτωση να πει η Microsoft τιμή. Την αφήνει να του τουριστεί τη Sony, να πει την τιμή και μετά θα ορίσει εκείνη τη δικιά της τιμή. Lockhart ισχύει, δεν ξέρω. Στις περιμένουν. Ναι, 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 παιδιά, είναι στις είναι. Την πάτησε πολύ άσχημα στην προηγούμενη γενιά και... Τζίμι. Έλα ρε Μπάμπη. Έλα, πού είσαι, τι κάνεις. Εκπομπή χωρίς σκοτίδα εγώ δεν κάνω, να ξέρεις. Για πες. Για πες. Τότε για πόλο το χάλο. Ναι. Μόλις το είδα να τρίχες ολόκληρο. Πήγα να πηδήξω από το μπαλκόνι. Αυτά, τέτοια αρέσουν. Μόλις το είδα να τρίχες όλο. Μου βγάζει και αυτή την αισθητική του πρώτου. Ναι, ναι, ναι. Κόμπεν ναι, 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 ναι. Ήταν πολύ όμορφο. Ναι. Πιθανόν, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για αυτό που μου θα το παίξεις και κουφάλα στο One, έτσι. Ναι, Game Pass, άνετα. Άνετα. Το επόμενο παιχνίδι που μου άρεσε το Stalker, το 3. Ναι. Δεν τα έχω παίξει τα παλιά. Από ό,τι μου είπε ο αδερφός μου, δεν είχαν βγει σε κονσόλα, γι' αυτό μου είχαν ξέρει. Όχι, ναι, ήταν μόνο PC. Ήτανε, αυτό βγήκαν, ξέρεις, δεν θυμάμαι τώρα την εταιρεία, όπως λεγότανε. Αυτοί που φτιάξανε τα μέτρο πριν ήταν πολλοί δουλεύαν στα Stalker. Και υπάρχει και μια μεγάλη διαμάχη ότι είχαν κλέψει 4α που έκανε τα μέτρο, έχει κλέψει τη μηχανή γραφικών της εταιρείας των Stalker. Δεν θυμάμαι την εταιρεία τώρα το όνομα. Φύγανε πολλοί από την εταιρεία της Stalker και φύγανε και φτιάξανε την Core Games. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάτι τέτοιο παιχνίδι μου αρέσουν. Χρήστο, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούμε καθόλου. Τώρα... Τώρα ακούγεται, ναι. Δίνετε μου το feedback γιατί μονίμως και ο παιδιά μου.
Θέλεις να το να μου. Φύγε παιδάκι σου, λέει ο αδερφός σου, φύγε. Τι άλλο θέλεις, κάτι τέτοια παιχνίδια σωστό και μου αρέσει να τα ψάχνω. Τώρα που είδα το τρέιλερ, σίγουρα έχει φύγει και αυτό για αγορά. Ωραία. Άλλο παιχνίδι, το της Obsidian, σ' άρεσε το Medium. Το Medium, ωραίο το Medium, ωραίο το Medium. Το Medium είχε ψήσει από το πρώτο. Τώρα το είδαμε καλύτερα. Από το πρώτο τρέιλερ που είχα δει στο προηγούμενο event. Το είδαμε πολύ καλύτερα τώρα. Ναι, το είδα εδώ, δύο διαστάσεις. Ήταν άψογο για μένα. Αλλά από ό,τι είπες, δεν θα βγει για Xbox One. Αυτό δεν έδειξε, νομίζω, Xbox One. Καλά, θα δείξει. Αλλά με έχει ψήσει πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καλά, είναι επειδή το παιχνίδι αυτό δεν είναι της Microsoft. Είπαμε, η Microsoft θα βγάζει παιχνίδια και στο παλιό, όσα μπορεί, όσα φτάνει το χέρι της. Ο developer ορίζει, ο τρίτος εννοώ, αν θα βγάλει παιχνίδι και στο παλιό. Τώρα καταλαβαίνω το Twitch account, πώς μας κλέτησε η Obsidian. Ναι, γενικά μας κλέτησε η Obsidian. Άλλο παιχνιδάκι. Αυτά τα τρία έχω ξεχωρίσει. Ναι. Ωραία. Και το παιχνίδι με τον Dutch Blast μου άρεσε. Το Psycho. Πώς το λένε. Ναι. Αυτό είναι. Ας το πούμε έτσι. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, είναι το Ratchet & Clank, θα είναι το Ratchet & Clank τη Microsoft. Κάπως έτσι μπορώ να το πω. Αυτό φαίνεται ωραία. Ωραία, μ' άρεσε. Ναι. Μισό γιατί χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Από το State Decay, το 3 μου άρεσε το τρέιλερ, αλλά δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα για το τεστ. Ναι, μου ωραία. Το State of Decay και εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ αυτό που το έβγαλα. Πολύ survival παιχνίδι είναι και δεν με κέρδισε με αυτό που δεν είναι, σου λέω, είναι. Δεν στοχεύει, δεν είναι, ας πούμε, single player καθαρό αυτό που θέλουμε εμείς, είναι άλλου τύπου. Γι' αυτό. Μα δεν είναι κάτι καλοφτιαγμένο δηλαδή και μόνο που το έβλεπες, έβλεπες ένα broken πράγμα. Μπορεί να κάνει κι όμως. Παίρνει το State of Decay 1, το παίζει. Με 360 έχει το State of Decay 1, λες ωραίο, αλλά είχε πολλά προβλήματα. Λες τώρα με το 2 θα το φτιάξουν, να το κάνουν και το πάνω που έπεσε λίγο χρήμα παραπάνω. Δεν έκανε ποτέ το παραπάνω βήμα. Δεν σου δίνει εγγύηση ότι το 3 θα είναι πολύ καλύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι το 2 πήγε πολύ καλά και ότι το παίζει πολλοί κόσμος ακόμα και τώρα. Είναι λογικό που πήγε στο Game Pass. Δηλαδή, το Game Pass βοηθάει πολλά τέτοια παιχνίδια που ο άλλος δεν θα δώσει λεφτά να το κατεβάσει, να το παίξει, να το βάλει, να το δει. Πολλά παιχνίδια έχουν αυτή τη μοίρα του Game Pass. Ναι, αυτό είναι αλήθεια εδώ. Ναι, μωρέ. Δηλαδή, και εγώ, όταν θα το βάλει το State of the Game 3, θα πω κατεβάσει να το δει, ρε παιδί μου. Και μπορεί να μ' αρέσει κιόλας, έτσι. Πότε δεν ξέρεις. Θέλει και παρέα, λέει ο Γιώργος. Θέλει και παρέα το State of the Game 2. Να, δεν παίζεται μόνος σου, δεν παίζεται. Ναι, αυτό δεν είναι για μας, μωρέ. Μπορεί όντως να είναι παρέα, όπως είναι το σύγχρονο. Ρε, εσύ έχει 13 εκατομμύρια παίκτες όμως, ενεργούς. Έχουν παίξει το παιχνίδι, δεν είναι λίγο. Αυτό που είπα και πριν, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, είναι λόγω του Game Pass. Εντάξει, εγώ δεν. Δεν ξέρω περίγυρό μου, δεν ξέρω κανέναν που να το παίζει. Είναι κάποια παιχνίδια που είναι sleeper hits και δεν το παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ναι. Είτε γιατί δεν μας αφορά, είτε γιατί δεν ξέρω τους λόγους. Αλλά είναι. Κάνουν μεγάλη επιτυχία χωρίς να το ξέρουμε. Κατά το τραπέζι. Νομίζω ότι δεν το ξέρει ότι η Microsoft δεν κάνει τέτοια επιτυχία, τέλος πάντων. Ναι. Θα το διαφήμιζε αυτό. Απλώς αυτό θα το διαφήμιζε με κάτω. Για το Sea of Thieves, ας πούμε, το διαφημίζει. Λοιπόν. Εγώ δεν παίζω και πολύ online, εκτός από κάνει Daxon ή Bloodborne, δεν πολύ παίζω online. Θέλει πολλές ώρες loot, λέει. Το Δημήτρη, το τέτοιο. Είναι τέτοιες φάσεις, μωρέ. Τέτοιες φάσεις είναι. Χαμπάρι δεν είχαμε πάρει, ναι, για το Sea of Thieves. Προφανώς, ναι. Λοιπόν, Παμπίνιο, κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, αυτά. Να είσαι αυτά καλά, ξεχώρισα. Να είσαι καλά, ρε. Αυτά ξεχώρισα. Γενικά, το event μου άρεσε πολύ. Περιμένω περισσότερο στο επόμενο. Τα λέμε. Άμα τα βάζεις δίπλα Sony που είδαμε και αυτό, Microsoft, μαζί. Νομίζω του Microsoft μου άρεσε περισσότερο. Σας άρεσε Microsoft περισσότερο. Ωραίος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Βάζω τον επόμενο. Βάζει και τον επόμενο. Λοιπόν, να διαβάσω και λίγο chat. 4 μήνες βγαίνουν κονσόλες και δεν έχουμε τιμή έλεος. Είναι, έχουμε μπλέξει λίγο σε. Είναι ψυχρός πόλεμος φάση, μυρίζει. Ρώσια, Σοβιετική Ένωση, Αμερική είναι η φάση λίγο. Άφελε. Ρεγάμο το. Κουρλάνι. Σ'
στα τηλέφωνα. Έχει ωραία lens, CEO co-op, ωραία, τα είδαμε και αυτά. Αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε και τον επόμενο να μπει. Και ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι γενικά με τα events. Δεν μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα έτσι όπως το στήσανε όλο αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα. Δίκιο Ραφ. Μόνο Ραφ θα μπαίνει έτσι με τέτοιο τρόπο. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια, κατευθείαν. Τι κάνετε, παιδιά. Σε κατάλαβα τη φωνή. Όλα καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γκόλιθε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Μίτσο. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Ραφά. Γεια σου, αγόρι. Πάρα πολύ ωραίο το Halo. Μου άρεσε. Θύμισε πρώτο. Δεν κατάλαβα αν είναι open world, φίλε, αλλά open world με την παραδοσιακή έννοια δεν το είδα να είναι. Quest δεν έχει. Ψεύτο open. Απλά έχει ανοιχτό χάρτη όπως το... Ναι, ψεύτο open. Ε, οκ. Είναι σαν να σου λέει αν έπαιζες ξανά το Combat Evolved και ουσιαστικά μπορούσες να δεις πού θα πας, ξέρω εγώ. Ωραίο αυτό. Θα το δούμε, θα το δούμε. Ευπρόσδεκτα είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου, που λίγο μεγαλώνουν. Δηλαδή, θέλουμε. Είδαμε και παικτικά, είχε και μια ανανέωση. Ναι, όχι, θύμισε λίγο Doom με το γατσούλι. Ναι, ναι. Εγώ κάπως το είχα φανταστεί ότι μπορεί να πετούσε πυραυλάκια αυτό, δεν ξέρω. Πυραυλάκια. Ναι, κάτι τέτοιο ήθελα να δω, αλλά μου έκανε. Και το βάλε και πρώτο-πρώτο. Το βάλε και πρώτο-πρώτο. Ε, ναι, θα ανοίξεις με χέρι. Κοίταξε. Αλλάξανε συνθέτη και είναι καλός αυτός που πήραν από δίπλα. Αλλά εάν είχε τώρα τον O'Donnell, θα είχε σκάσει με ένα Halo trailer πρώτα, θα είχε γίνει τη σκόπους. Τη βλέπεις τη διαφορά. Είναι, ναι, είναι λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά εντάξει, εντάξει. Άλλα, για ωραίο φαίνεται. Τι άλλα σαν κέρδισαν από το, το event? Medium τρελαίνομαι. Με τρέλα, ναι. Παίρνω Silent Hill vibes. Psychonauts, καλά εντάξει, ο Jack Black. Το, για, κοίταξε. Για τους, εκεί είναι το αστείο, για τους λίγο πιο μεγάλους το πούλησε. Ίσως και για Αμερικανάκια. Για τα δικά μας τα παιδιά, επειδή διάβαζα, είμαι ρε παιδί μου στις άλλους ένας με κάτι πιτσιρικάδες, ήταν σε φάση τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Και είχα αρρωστήσει, λέω ρε παιδιά, λέω, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Jack Black, δεν έχουν παίξει άλλα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Jack Black, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Tim Paper. Ράφα, έπαιζα μια φορά σπίτι μου Halo, ρε, το 3, θυμάμαι καλά, και ήρθε ο 11χρονος ανιψιός μου. Ναι. Και μου λέει, τι είναι αυτό που παίζει, μου λέει, παίξε κανένα Fortnite. Μου πέσαν τα μαλλιά. Μου πέσαν τα μαλλιά, του λέω ρε φίλε, πού το 11χρονο τώρα. Καλά σου είπε, σε αφορίζω. Έλα, παίζεις Halo 3, ενώ υπάρχει το Fortnite. Εντάξει, θα του πω, σε αποκλήρω να πανιψιό μου, τι να του πω εκείνη την ώρα. Όχι, έπρεπε εκείνη την ώρα να τον πάρεις και να τον ξεκινήσεις με το πρώτο μάθημα. Τον έβαλα και έχασε κατευθείαν, μην αγώνεσαι. Και εμένα μου είχε πει 16χρονος πιτσιρικάς, είχα παίξει με τον ξάδερφό μου το Halo 3, δεν μ' άρεσε. Είδε το 1 το Oracle, ρίσε τελικά ήταν καλά. Έτσι μου έλεγε, και τελικά ήταν καλά. Και εκείνη που λες εσύ, αφήνω έξω από τη διαθήκη μου και τέτοια. Πληρώσει το λέξη. Τη συλλογή μου θα την πάρει άλλο. Έχει φάει λίγο το μάτι ότι θέλουμε γραφικά. Με έχει τρομάξει αυτό. Μην περιμένετε να δείτε τρέλα γραφικά. Τα είχαμε πει και με τον Παύλο. Ναι. Και δεν, τα παιχνίδια δεν είναι απλά να δεις ωραία γραφικά. Αλλιώς θα βλέπετε ταινίες, όλα τα παιχνίδια. Άλλο, σε κάποιους αρέσουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα σ' αρέσουν ταινία. Εγώ ξέρω, ας πούμε, πάνω στο Ρετρόπολις θα κράξει ότι δεν είδα Uncharted. Το έχουμε συζητήσει ένα μήνα τώρα. Ναι, ναι. Λέω, εγώ δεν θέλω τέτοιο παιχνίδι, αλλά χρειάζεται. Ένα. Ναι, ναι. Πρέπει να κάνει και ένα. Δηλαδή, στο επόμενο το event. Δώσε μου και ένα τέτοιο παιχνίδι, απλά να πεις ότι έχεις, βέβαια. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρεις να... Είχε πολύ πράγμα τώρα, δηλαδή είχε και το παιχνίδι της Rare, εμένα μου άρεσε. Τρελαίνομαι για τέτοια παιχνίδια. Ωραίο της Rare, πάρα από το Everwireless, ωραίο της Rare. Ναι, εγώ περιμένω πώς και πώς αυτό το κάμιο, το κακομύρικο το κάμιο να το δω. Κάμιο επιστροφή δύσκολο, μπορεί, μακάρι, μακάρι. Αλλά θέλω να πω κάτι στο Μαγκόλιθο, ρε φίλε. Σε ένιωθα, πραγματικά νιώθω ότι είμαι στο κεφάλι σου, έτσι. Άνθρωπος που έχει παίξει τώρα RPGs της Obsidian, όπως και έχει KOTOR 2, έχει ζήσει χαρακτήρες όπως την Κρέα, να βλέπει τώρα τον Grounded. Ναι. Είχε συνταραχτεί, μόνοι σε σκασέ μου στο RPGάκι. Ναι. Αυτό θέλω, έχω hype, θέλω να δω τι είναι. Τέλος πάντων, τουλάχιστον δώσανε και το Avowed αυτό σε σχέση με το... Εντάξει, ήταν, νομίζω αντικειμενικά ήταν στα ίδια με τη Sony. Για κάποιους λίγο πάνω, για κάποιους λίγο κάτω. Για μένα, ας πούμε, εγώ δεν έχω hype για να παίξω remake Demon's Souls. Δηλαδή,
Δεν μου αρέσουν τα remakes, ρε παιδί μου, όσο και από τα Soul. Όχι, εγώ θα το βάζα λίγο πάνω. Εγώ που δεν έχω, πρόβλημα με τα remakes αν βγαίνουν. Δεν έχω κι εγώ καήλα να παίξω Demon's Souls remake, ας πούμε. Να σου πω κάτι εσείς για το Demon's Souls. Να σου πω κάτι. Δεν σας φάνηκε πολύ πιο φωτεινό από το original, το καινούργιο, από κάτι εικόνες που διέρευσαν. Ναι, δεν μου άρεσε αυτό, να ξέρεις. Πολύ πιο φωτεινό. Και με το διαμαντίκαστικά δεν μου φάνηκε. Θα το δούμε το τελικό προϊόν πώς θα είναι και τι, γιατί μπορεί να... Ξέρεις τι όμως, επειδή είναι ακριβώς από την ίδια εταιρεία που έκανε και το remake του Shadow of the Colossus και επειδή το Shadow of the Colossus είχε και τα φίλτρα που μπορούσε να το φέρει στα μέτρα σου και να το κάνεις ακριβώς όπως φαινόταν και το original. Ναι. Την ίδια μαγεία θα κάνουν και εδώ. Ναι. Εντάξει, θα πουλήσει κονσόλες αυτό το παιχνίδι, έτσι. Και είναι και λίγο ηρωνία για το, ξέρεις, για το πόσο πάτωσε το Demon στο original. Ναι, η ηρωνία. Ξαφνικά, δηλαδή αυτό το παιχνίδι έγινε console seller. Γιατί, γιατί νομίζω το Shadow of the Colossus όταν είχε κυκλοφορήσει τότε πούλησε. Αρχίδια. Καλά. Κοίταξε, ο gamer θέλει να πηγαίνει με τους πολλούς. Ναι. Όπου βλέπει ότι πουλάει, ξαφνικά, άμα δείτε και έρθει τραμπάλα και βγει από πάνω η Microsoft σε δύο χρόνια, όλοι θα λένε πόσο γαμάτη είναι η Microsoft ξαφνικά. Από πουθενά, ρε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Ωραία. Και το Switch, εγώ το Switch το κράζω τώρα, γιατί λόγω της πολιτικής Nintendo, μ' αρέσει ακόμη σε όλη αυτή την πραγματικότητα. Όταν βγει και έλεγα είναι καλό, το ξέρω ότι το κράζανε. Αυτοί που το κράζαν το πήραν όμως, ρε φίλε, τώρα. Εγώ το πήρα και το κατευθείαν... Είχα πει ότι αυτό το μηχάνημα κατευθείαν θα κάνει επιτυχία, το είχα πει τότε. Ναι. Λέει αλήθεια, λέει ο Νίκος, και το θέλω να την πω, τα αποκλειστικά της Sony παραμένουν ανώτερα και με μεγαλύτερο πλουραλισμό, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα. Ίσως φταίει η μηδαμινή μου επαφή με τη Microsoft τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι ότι η Sony απλώς έχει πιάσει καλύτερα το vibe του modern gamer, του μέσου όρου του gamer, ενώ δεν το λέω υποτιμητικά, ενώ ότι πάει με το ρεύμα. Το ρεύμα είναι τα open worlds και φέρνει ένα skin με open world παιχνίδια πολύ safe και, και βρίσκει πάντα. Έχεις και τον παράγοντα νοσταλγία, γιατί κοίταξε, δεν μας αρέσει η αλλαγή στην πραγματικότητα ως άνθρωποι. Ναι, δεν μας αρέσει. Ναι. Τη φοβόμαστε, κατάλαβες, όταν ξέρεις κάτι, ναι. Αν δεις ότι πάει okay, εκεί θες να μείνεις, δεν θες να κατευθυνθεί. Εγώ βλέπω πάντως ότι η Sony πάει σε ένα open world, να είναι μανούλα στα open world αποκλειστικά, και αυτό που βλέπω και φουγκράζουμε από την Microsoft, ότι πάει σε ένα χαρακτήρα πιο RPG και με την Obsidian και με την Exile, και με τώρα με το Fable, πάει να δείξει πιο λίγο πιο αυτό RPG. Αυτό είναι καλό. Και ένα JRPG στα επόμενα. Ναι, είναι πολύ καλό. Βάλτε την πλάτη μου να κάνει action RPG. Εγώ θέλω να έχουν χαρακτήρα οι κονσόλες. Ναι. Το να γίνει μια αντιγραφή το Xbox να είναι το ίδιο με το PlayStation και απλά να κοντράρονται πιο καλύτερα γραφικά. Όχι. Δεν έχει νόημα. Ναι. Όλοι αυτό θέλουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω να μιλήσει κανένα άλλο παιδί, γιατί είμαι αυτομάτητος. Ναι, είσαι χύμαρος. Να είσαι καλά. Πώς απόκρισε, χαίρομαι. Όπως είπα, δείτε και το καναλάκι του, το κανάλι, δεν ομάζει να μιλάω. Σπον 300. Ναι, να δουν. Σπον 300. Καταλάκι είναι. Έχω να βάλει να δουν. Τα πλαίσια του Halo είναι ωραία, έτσι να τα πάρετε λίγο τζουρίτσα για όσους πρέπει, δεν έχετε παίξει. Πρέπει να κάνουμε hype για αυτό το παιχνίδι. Ναι, και όσοι γουστάρετε, είτε στο Game Pass, στο Master Chief Collection, να το παίξετε, να το ευχαριστηθείτε. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφ. Να είστε καλά, φιλάκια σε όλους. Στο chat άμα γεια σου, Ραφ. Άντε, τσο. Φιλιά στο Κολομάγο, έλα, γεια. Λοιπόν, αυτά ήταν, και αυτό ήταν και ο Ραφ. Ναι, για να διαβάσουμε λίγο, είπαμε χαιρέτε στον Σπύρο. Είναι λίγο ομάδα που αλλάζει, δεν κερδίζει Sony. Ναι, έτσι πάει. Έτσι και έχει βρει από το τέλος του PlayStation 3 μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδια. Τα περισσότερα games σε gameplay. Και τα Assassin's είναι όπελα από σεμινάριο, εντάξει. Από σενάριο τίποτα. Εμένα μου λείπει Ε3 και εμένα μου λείπει, να σου πω την αλήθεια. Δεν είσαι μόνος. Πρέπει να έχεις παίξει την φοβερά story, αυτό το λέει ο Γιώργο Άρας. Έχουμε κάποιον άλλο Γιώργο. Γιώργο. Έχουμε τον Χρήστο Σκοτίδα να μπει. Άρα, πέλα, Χρήστο, να μπεις και εσύ. Τώρα, μισό λεπτό. Χριστάρα. Πού είσαι, πώς πας με τη δουλειά? Ο παιδιά ο Χρήστος έχει πάθει μεγάλη νύλα. Βλέπει ακατάπαυστα. Για μένα λες. Ναι. ναι, ταλαιπωρία. Αλλά εντάξει. Συνηθίζεις. Ήταν ευκαιρία αυτή να μπω να ξεχάσω λίγο και να χαλαρώσω. Δεν μασάμε, μωρέ, σιγά.
Vermeer. Ξέρω ότι χάθηκα. Εντάξει, δεν παρεξηγούμε εμείς. Έρχονται. Τώρα, τελειώνει και θα βγούμε. Περίμενε. Χρυσταρά. Σκοτίδα. Δεν έχει μπει ακόμα. Σκότ 24. Αυτό το Last of Us Mode πάντως που λέω, Καρακάτσε Μπόλ, είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε. Ναι. Ότι τα περισσότερα παιχνίδια της Sony έχουν το Last of Us Mode πλέον. Την κινηματογραφικότητα, ναι, το είχαμε πει ότι από το Last of Us του PlayStation 3 και μετά. Καλησπέρα. Πώς θα πάνε. Έλα, Κρυσταρά, τι κάνεις ο Κοέσκο. Καλώς το να. Και τα δύο τα αδέρφια σήμερα. MT, πάντα. Ε, βέβαια, να μην έχει παράπονο, να μην έχει παράπονο εγώ πει. Για πες. Τι λέει. Είναι άλλοι δύο σκοτίδες κιόλας. Ναι, δύο στα δύο για τις σκοτίδες. Όχι, είναι τέσσερις νομίζω σκοτίδες. Το Super Android είναι ανοιχτό, είναι το μικρόφωνο για τον Βασίλη, οπότε θέλει να μπει. Εγώ δεν. Το ξέρει. Δεν χωνεύει ο Γιώργος Πίτερ Στόλκερ. Για πες τι είδες, ρε Παναθεμά σε Χριστό. Θέλει το πάρω από την αρχή, όπως θέλετε. Ό,τι θες πες μας, εσύ δείξτε. Από τα παιχνίδια που έχω κρατήσει μέχρι στιγμής, εδώ που τα έχω σημειώσει. Ναι. Το Halo, σίγουρα. Το ναι. Οποίο με κατεθνησίασε. Το Everwild. Ναι. Tell Me Why που θα έρθει και τώρα σε κανένα μήνα, από ό,τι είδα. Α, ναι. Μου φάνηκε λίγο ενδιαφέρον αυτό. Τώρα θα δείξει τι καλπό θα είναι. Ναι, ήταν ωραίο αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν είδαμε κάτι σε gameplay, αλλά εικαστικά ήταν πολύ ωραίο. Τη Obsidian μ' άρεσε αυτό που είδαμε. Αν και δεν είδαμε κάτι σπουδαίο. Για το About ακούμε. Τώρα. Ναι, ρε, ακούγεσαι. Ναι. Είσαι εκεί, θέλω να είσαι χύμαρος, δεν θέλω να σταματάς. Όχι, αρχόμαι. Λέω και εγώ μην έχει πει τίποτα. Όχι, σ' ακούω, σ' ακούω. Ωραία. Από το Psychonauts μετά κάτσα μου τη μουσική βασικά του τραγούδι που τραγουδάει ο Black Jack. Ναι. Όχι ο Jack Black, όχι ο Black Jack. Ο Black Jack. Σταμάτα τα χαρτιά, σκοτίδα, σκάμασα. Σε έχει φάει ο τζόγος. Έχεις χαθεί για αυτόν τον λόγο ρε φίλε, στις λες και τρέχεις. Σ' αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Τα καζίνο. Το Stalker που το... Που μου φάνηκε ενδιαφέρον. Ναι. Το είχα παίξει λίγο. Τώρα θα δούμε. Το Medium σίγουρα. Ναι. Το όλο θέμα. Μετά το Crossfire, το campaign που είδα ήταν φάνηκε ενδιαφέρον. Και τελευταίο το Fame. Αν και δεν έχω παίξει τα παλιά. Μια χάρη, δεν χρειάζεται να έχει παίξει. Δεν χρειάζεται να έχει παίξει τα Fame τα παλιά να παίξει αυτό. Είναι αυτό τελείς κάθε φορά. Reboot ήταν. Αφήστε το Τζο Γουέσκο να κλέψει τα γίνουμε. Reboot. Ο τίτλος ήταν Fable Σκέτο. Fable Σκέτο, μωρέ, ναι. Δεν ήταν Fable Σκέτο. Μάλλον Reboot θα πάει. Όπως και μάλλον Reboot θα είναι και το Forza. Γιατί δεν είδαμε 8 να γράφει στο λογότυπο. Γενικά η Microsoft Reboot κάνει από ό,τι καταλαβαίνετε. Και το Perfect. Τώρα εντάξει, να πει sequel του Forza Horizon, ξέρω εγώ. Εντάξει, πώς θα το πει. Απλώς επειδή το πάει ένα 2-3-4. Γι' αυτό. Και εντάξει, θα έχουμε παιχνίδια να παίξουμε αυτό. Αν και μου άφησε λίγο την αίσθηση ότι ήθελα να δω και κάτι κακό ακόμα. Δεν μου έφτασαν αυτά. Δεν σου φτάσανε, ναι. Αχόρταγε. Τι άλλο, ας πούμε, με τι θα ικανοποιήσουν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, απλώς ήθελα να δω κάτι ακόμα. Νομίζω ήταν πολύ μικρό το stream. Ήταν πιο συμπυκνωμένο, μωρέ. Ήταν πιο συμπυκνωμένο. Απλώς δεν είχε. Είχε μόνο τρέιλερ καθαρά και δεν είχε να βγαίνουν στη σκηνή. Γι' αυτό σου φάνηκε μικρό. Και όσο περίμενα με το Elden Ring, μας άφησε στα κρύα του λουτρού. Ναι, κοίτα, άμα είχε ας πούμε ένα Elden Ring για μένα, τελείωσε παιδιά. Θα έλεγα το stream, το Microsoft. Η Microsoft έκανε τα πάντα. Την τιμή θα ήθελα να. Κοίτα, πώς μου ρίχνει τη χή τώρα. Αδιάφορο. Τιμή, όλη την τιμή ψάχνουν. Για όλη την τιμή την ψάχνουν, αλλά δεν θα τη δούμε. Μέχρι τις... Θα πάμε στο ράφι για να δούμε την τιμή. Για να... Θα τρέψουμε μάτια να δούμε. Θα δούμε τιμή ή όχι. Έκανε και μια κίνηση που δεν περίμενε η Microsoft με τον Destiny. Ναι. Να το βάλει στο Game Pass, Ναι, και θα βάλει και τα expansion όλα δωρεάν. Ναι, ναι, μωρέ, γιατί τώρα πλέον μέσα. Το Destiny είναι τελείως μόνο του. Το έχει πάρει η Bungie και το προμοτάρει χωρίς την Activision. Οπότε λόγω φιλικών σχέσεων κλπ.
Το κότσαρε. Δεν συνεργάζεται με αυτή την κινέζικη μια εταιρεία. Για άλλα, για άλλα παιχνίδια. Για άλλα παιχνίδια. Bungie. Α, για κινητό νομίζω. Θα κάνει κάτι άλλο με Bungie με αυτά τα λεφτά. Free console λέει με 20 συμβόλαια τετραετία Game Pass. Ναι, αυτό στην Αμερική. Δεν ξέρω. Αυτό ρε φίλε αξίζει πάρα πολύ. Αξίζει πάρα πολύ. Δίνεις 20 ευρώ τον πίτα. Ναι, για πάρει... τρία χρόνια και Game κονσόλα... Pass και Xbox Series X. Ναι, και έχεις πάρει κονσόλα τρεις φορές πάνω. Όχι ρε, βγαίνει κάπου στα 700 ευρώ. Αυτό, περίπου. Και... Βάλε ότι είναι και, και Game Pass μέσα κιόλας, που είναι 13 ευρώ το μήνα. Το Game Pass το δίνουν ή το βάζεις εσύ... Στο δίνουν, σου δίνουν κονσόλα με Game Pass, το Xbox Series X. Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρα το κάνουν εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία. Αυτά τα κάνουν συνήθως με τις κινητές, τις τηλεφωνίες κλπ. Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία που να το κάνει στην Ελλάδα. Τιμές, υπάρχει μία. Ποια? Που το κάνει τώρα και με κανάλια, η Vodafone νομίζω. Άλλο με κανάλια, τώρα με κονσόλες ρε παιδί μου και τέτοια. Όπως και στο εξωτερικό υπάρχει να παίρνεις όλοι στο εξωτερικό τα κινητά δεν τα έχουν πάνε και αγοράζουν και σκάνε χιλιάρικα. Πάνε και παίρνουν έτσι με τέτοιο, σαν leasing ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, στο εξωτερικό. Τι λες ρε, με το Game Pass έχουν και Spotify το δωρεάν, το premium. Ναι, καλά, εκεί πέρα παίζουν τρελή μπάλα. Για 15 μήνες νομίζω με το που κατεβάζεις το Game Pass Αμερική, παίρνει 15 μήνες Spotify. Λοιπόν, yeah. Τι. Για να κλείνω και παίζουμε για λίγο τιμή. Τι θα ήθελες? Τιμή, ε. Τι θα ήθελα ή τι θα βγει. Εσύ τι θα ήθελες, πάνω τι, θα ήθελες τι θα ήθελες. Να, ένα ρεαλιστικό μου πεις 2 εκατοστάρικα τώρα. Εγώ θέλω 20, okay. Άμα με θέλω 20. 5 εκατοστάρικα. 5 εκατοστάρικα, ε. Ναι, αν και δεν θα το πάρουμε πρώτη μέρα, αλλά 5 εκατοστάρικα. Πιστεύω έχετε ψηθεί εσείς, να, αφού έχετε και το Game Pass στο παλιό, ότι είστε καλυμμένοι για ένα διάστημα. Ωραία, τώρα. Μπορούμε να κάνουμε καμιά εγώ. Και μια αναβάθμιση σεξ. Και μη δουλεύεις πολύ, ρε φίλε. Εντάξει. Τι να κάνω. Σε έχουμε χάσει, δεν δουλεύεις τόσο πολύ, φίλε. Όχι, απλώς έχω σβήσει στο Facebook και έχω χαθεί τελείως γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν. Α, ναι! Ναι, ρε. Τι έτσι, γενικά για μια κομμένα, τι έγινε, γιατί το ζούσες. Φαντάσου το, το έχει σβήσει εδώ και 2 μήνες, τώρα το κατάλαβε. Φαντάσου κοτίδα πόσο σημαντικό είσαι. Ρε φίλε, μου είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Μπάμπης είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Μπάμπης του δουλεύει και νόμιζα ότι γι' αυτό χάθηκε, ρε φίλε. Και πρόσεξε, το άνοιξα μόνο σήμερα για να βγω. Μαλάκα, είσαι μεγάλη καρδιά. Είσαι μεγάλος κοτίδας, έτσι θα λέω. Έτσι θα λέμε τώρα αυτοί που είναι έτσι τέτοιοι μεγάλες κοτίδες. Λοιπόν, να σε καλά, Χρυσταρά, να σε καλά. Γεια σου, Χρυσταρά. Άντε, θα τα πούμε. Γενικά, ναι, η τιμή, παιδιά, 5 με 6 εκατοστάρικα. 5 θα είναι λουκουμάκι και 4,50 ακόμα πιο καλά, αλλά και 6 εκατοστάρικα, παιδιά, μια εφταετία θα περάσουμε με την κονσόλα. Και 6 εκατοστάρικα να είναι, εμένα μου φαίνεται normal. Έτσι. Να τα δώσω. Βάλε και το μικρό το S που λένε θα βγάλουν, άμα το βγάλουν. Καλά, θα το σχολιάσουμε όταν έρθουν κλπ. Κάτι άσχετο. Χρέωση, ναι. Βλέπω τώρα στο site της Obsidian ότι το Avowed διαδραματίζεται στον κόσμο της η ώρα, που σημαίνει ότι είναι spin-off του Pillars of Eternity. Α, έτσι το είπε την η ώρα, την είπε και στο live. Άρα ναι. Είναι... Ναι, βγαίνει από τον κόσμο... Το σήμα του Pillar. Ναι, βγαίνει από το σήμα του Pillar. Μάλιστα, οκ. Okay. Προφανώς είχαν έτοιμο το lore και τους βοήθησε να χτίσουν το υπόλοιπο. Ωραίο, ωραίο φαντάκι. Λοιπόν, αυτά. Θα σας κλείσω κάπου εδώ πέρα, γιατί και ο φίλος μου θέλει να βγει βολτίουλα. Και εγώ. Θες να βγεις βόλτα. Να βγω βόλτα μαζί με το σκύλο μου. Ωραία ήταν, παιδιά. Το ευχαριστήθηκα. Ήταν ωραίο το event. Μακάρι να βλέπουμε τέτοια event με τέτοια ποιότητα όπως τη Sony που έδειξε και τη Microsoft τώρα. Έτσι. Γίνεται ωραία μάχη. Ωραία μάχη. Από το Γίγα, τον Ογκόλυθο και τον Ντανί. Να είστε καλά. Και μέχρι την επόμενη φορά. Stay joystick. Γεια σας, παιδιά. Να σε βγει. Γεια σας, μάγκες. Πάει ο Μίτσος. Δεν κρατιότανε. Ναι, δεν έχει πάει το σκύλι. Να πάω να κάνω κι εγώ ένα μπάνιο τώρα, έχω ιδρώσει μέσα στα ρούχα. Κι εγώ είμαι...
δουλειά έφαγα, τα μακαρόνια είναι το φλέβια να είχα. Κοίτα, είχαμε κάπου σε 70 άτομα που πήγαν τις κατάσεις. Καλά. Α, είμαστε ακόμα στην αέρα. Όντως. Ναι. Και καλά, δεν είπαμε και την πράγμα. Ναι. Πω, νιώθω με λεγάκι. Μας ακούτε ακόμα, ρε. Είστε στον αέρα.